Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Ξεκινάει το ΠΑΟ 24 στο Λίμπερο 107 και 4. Μαζί θα πάμε εκτάκτως σήμερα μέχρι τις 3. Μην αποκαλύψεις, ρε. Στην πορεία. Θα αποκαλύψω. Στην πορεία. Θα πούμε, σας έχουμε μία έκπληξη. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Θα μείνουμε μέχρι τις 3. Με τον κόσμο. Μέχρι τις 3 λοιπόν σήμερα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη μετά τη μία. Ένα πρόσωπο που ήταν νομίζω χθες το πρόσωπο της ημέρας. Για την οικογένεια του Δικεφάλου. Θα αναφερθούμε στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει και δράση για την ομάδα μπάσκετ. Τελευταίος αγώνας για το 2018. Την Κυριακή στο Παλατάκι με τον Ολυμπιακό. Μόνο μπάσκετ, φίλε. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ξεκούραση. Στο ποδόσφαιρο επιστρέφουν όμως τώρα. Ναι, τα καημένα παιδιά. Μετά από 10 8 μέρες λείψανε. Επιστροφή. Αλλά κατά τα άλλα, όλη ξεκούραση. Το μπάσκετ όμως τέριο. Η μέρα δεν σταμάτησε. Τα λέει ο Μοσχοβίτς εδώ πέρα και του λέτε ότι κάθεται το καλοκαίρι πολύ. Τώρα όμως. Κάθεται λίγο παραπάνω είναι η αλήθεια. Το καλοκαίρι. Κάθεται λίγο παραπάνω. Ναι, αλλά τώρα τι γίνεται στα τέτοια τώρα. Τώρα θα κλείσει η ομάδα μπάσκετ το 2018. Ελπίζουμε όλοι με νίκη σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και απαιτητικό. Θες να κάνουμε αυτό που λέγαμε εκτός αέρα. Να πούμε, ας πούμε ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι καλά τώρα. Έχασε τον Τερουσάφακα. Που εντάξει, ήταν σφαλιάρα αυτό το χθεσινό. Ότι δεν είναι. Φαντάζομαι συνειδητή κατάσταση είναι αλήθεια. Αλλά... Γι' αυτό να πάει ο κόσμος στο γήπεδο την Κυριακή, να είναι γεμάτο παλατάκι, να βοηθήσει ο κόσμος στην ομάδα. Έτσι δεν είναι, Στέργιο? Βέβαια. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς θα στείλουμε άλλα 7 άτομα στο παλατάκι την Κυριακή. Ναι, με τον ίδιο εξής απλό τρόπο όπως και χθες. Οι πρώτοι 7 που θα πάρουν τηλέφωνο τώρα στο 287 και 3 οχτάρια. 2-3-10, 287 και 3 οχτάρια. Θα κερδίσουν αυτόματα ένα εισιτήριο για το κυριακάτικο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Καλό θα είναι να έχετε. Απαραίτητα, κατευθείαν θα δίνει το ονοματεπώνυμο, άμκα και ταυτότητα. Ναι, για να μην ταλαιπωρούμε και τον Χρήστο. Ναι. Και να είναι η διαδικασία πιο γρήγορη και εύκολη. 2-3-10, 2-87 και 3-8 για 7 εισιτήρια και σήμερα τα τελευταία για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός την Κυριακή στις 5, για το οποίο παιχνίδι θα αναφερθούμε λεπτομερώς στη συνέχεια. Αλλά είπαμε και χθες, από 10 ευρώ τα εισιτήρια. Δράση δεν υπάρχει στο Δοκέκο πουθενά αλλού. Οπότε είναι ευκαιρία να πάτε όλοι. Γιατί την προηγούμενη φορά με τον Παναθηναϊκό ήταν και το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο handball. Μοιράστηκε λίγο κόσμο. Τώρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. 10 ευρώ το εισιτήριο. Είναι ευκαιρία να πάτε όλοι και την Κυριακή στις 5. Να είστε δίπλα στην ομάδα και το χρειάζεται, νομίζω, πιο πολύ οικονομικά τα έσοδα. Και οικονομικά το χρειάζεται και αγωνιστικά το χρειάζεται. Μην έχει φίλε κανένα παιδάκι να σου στάρει πάλι τις βολές εκεί πέρα και όχι, χάσουμε κανένα πεντάρικο εύκολα. Απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο. Το παιδάκι. Στο παιδάκι αυτό για τα επόμενα 30 χρόνια. Ένα στο DPG που ήταν κανονικά με αφήσει παντού και το παιδάκι αυτό. Αλλά να πάτε, όχι να πάτε όλοι. Το χρειάζεται η ομάδα και θα οικονομικά. Θα περάσετε, Παύλα, θα περάσουμε καλά. Τουλάχιστον εγώ πάντα περνάω καλά να πάω στο παλατάκι. Ναι. Όχι, οπότε... είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Καλό θα είναι και να πάτε στο γήπεδο και η ομάδα, αν μπορέσει και αν την αφήσουν, γιατί έχουμε δει πολλά παιχνίδια όπου σε κρίσιμα σημεία οι διαιτητές βάζουν ένα το χεράκι τους. Ναι. Εντάξει, το έχουμε δει και σε μάτς με τον Παναθηναϊκό και σε μάτς με τον Ολυμπιακό. Υπάρχει έτσι μια εντύπωση ότι αυτές οι ομάδες πρέπει, απαγορεύεται να χάνουν μάλλον στην Ελλάδα. Ναι. Έχει αυτό επικρατήσει τελευταία χρόνια. Εν τούτης, μπορεί ο ΠΑΟΚ, νομίζω, όπως και πέρσι, να πάρει μια σημαντική νίκη στο φινάλε του 2018, έχοντας βελτιώσει κατά πολύ την εικόνα της η ομάδα το τελευταίο δίμηνο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Καταρχάς είπαμε ότι ο Σταύρος δεν θα είναι μαζί μας σήμερα. Ή δεν περιμένει ο κόσμος να τον ακούσει κάποια φάση και δεν θα έρθει ποτέ. Δεν θα είναι μαζί μας λοιπόν σήμερα. Του δώσαμε ένα ρεπό. Έτσι, αυτό. Του δώσαμε ένα ρεπό να ξεκουραστεί, να γεμίσει μπαταρίες, να επιστρέψει λογικά. Και από Δευτέρα. Πιστεύω. Από Δευτέρα. Θα επιστρέψει. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Μου είπε ότι θα είναι και στο παλατάκι. Θα προλάβει. Ναι. Ωραία. Θα κάνει ό,τι μπορεί και να προλάβει να είναι στο παλατάκι. Δευτέρα κανονικά εδώ. Τη στιγμή που μιλάμε, αγάπη, οι σοφοί της Super League. Ναι, συνεδριάζουν. Συνεδριάζουν στην Αθήνα. Φαντάζομαι συνεδριάζουν. Δεν έχει προκύψει κάτι για αναβολή τη συνεδρίαση. Νομίζω ότι συνεδριάζουν. Θα έχουμε ρεπορτάζ και από εκεί. Για να μάθουμε και εμείς. Πότε θα γίνει. Αλλά κυρίως ο κόσμος και ακόμα πιο κυρίως οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές των ομάδων. Ποιο θα είναι το πρόγραμμα στο ξεκίνημα του 2018. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει σίγουρα ένα μάτς 8 Ιανουαρίου, ημέρα Τρίτη, με την Παναχαϊκή στην Πάτρα. Και θα πρέπει τώρα να μάθει ο Λουτσέσκου
το πώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα. Οι δύο δεν νομίζω είναι τα ενδεχόμενα. Δηλαδή, η Super League έχει βάλει στο τραπέζι να μπει και εμβόλυμη. Πιο πριν δηλαδή να ξεκινήσει, 5-6-7. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή... Επειδή είναι το κύπελο μετά. Και γιατί είναι το κύπελο, αλλά να σου πω κάτι. Ο Λουτσέσκου έδωσε τόσες πολλές μέρες άδεια. Καλά, μια εβδομάδα είναι πάλι. Ναι, μια εβδομάδα, αλλά εντάξει, είναι θέμα και αυτό. Ρε. Δηλαδή, είναι, μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ 6 του μήνα με. Δεν ξέρω. Είτε με τον Μπας Γιάννα, είτε με τον. Νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι να πάει μια εβδομάδα πίσω και αντί να ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος στις 15. Είναι και το Σαββατοκύριακο, 15-16. Όχι. 12-13. 12-13. 14 νομίζω είναι. Εκείνο το τρίμηνο. Αντί να ξεκινήσει τότε, θα πάει 15η και το Σαββατοκύριακο και θα πάει μια εβδομάδα πίσω μετά δεύτερος γύρος. Κάπως έτσι. Η επόμενη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη 12, 13 και 14. 13 ημέρα Κυριακή παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Αστέρα στην Τρίπολη στις 7.30. Το πιο λογικό είναι να πάει εκεί 15η και μετά 16. Κοίταξε, μην θεωρείς τίποτα το λογικό δεδομένο. Ναι. Ας τα λογικά, γιατί για μιλάμε για την Super League. Ναι. Εντάξει, μιλάμε για Super League και όταν μιλάμε για Super League ή ΕΠΟ ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί κανείς να βάλει τη λέξη λογικό μέσα σε όλα αυτά. Ναι. Γιατί δεν είναι λογικό, για το πιο απλό, κάθε χρόνο να έχουμε την ίδια ιστορία. Με εμβόλυμες, να πηγαίνει το πρόγραμμα πίσω, να καθυστερεί το πρωτάθλημα, είτε να ξεκινήσει, είτε. Στο μεταξύ, δεν έχει υπάρξει κάποια είδηση από το τι σκοπεύουν να κάνουν οι διαιτητές. Ναι. Το θεωρούμε δεδομένο ότι θα παίξουν κανονικά την εποχή τους. Που δεν είναι. Δεν νομίζω τώρα να έχουν προσφέρει κάτι οι διαιτητές. Οκ, κάνουν αποχή μια αγωνιστική και. Αποτρέψανε μελλοντικά περιστατικά και επιθέσεις σε συναδέρφους τους. Δεν νομίζω. Ναι. Να σου πω κάτι, ήταν όμως ένα πρώτο μέτρο που πήραν οι ίδιοι. Ναι, έχει ξαναγίνει αγάπη αυτό όμως με τους διαιτητές. Ναι, έχει ξαναγίνει, αλλά ήταν κάτι που το έκαναν τότε. Τα προβλήματα δεν λύνονται έτσι. Ρε, μαζί σου δεν λύθηκαν. Τα προβλήματα λύνονται όπως μας έλεγε και ο Φώτης Κοστούλας, εάν ανοίξουν οι διαιτητές στο στόμα τους. Ναι. Αυτό όμως και να μην ακούμε διαιτητές να έχουν επικοινωνίες όπως τα προηγούμενα χρόνια. Με παράγοντες, εξωγηπαιδικούς παράγοντες και οτιδήποτε άλλο. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτά τα τηλεφωνήματα συνεχίζονται. Δεν έχουν κοπεί μαχαίρι. Να. Παραγόντων με διαιτητές. Οπότε καλό θα είναι και οι διαιτητές, αν θέλουν να αλλάξουν το τοπίο και αν θέλουν να αισθάνονται ασφαλείς τα επόμενα χρόνια, να σταματήσουν καταρχήν να μιλάνε με παράγοντες, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον να πάνε στη δικαιοσύνη, στην αστυνομία, στον εισαγγελέα και να πούν. Με πήρε τηλέφωνο τάδε, ο οποίος μου συστήθηκε ο τάδε εκ μέρους του τάδε, παράγοντα. Και παιδιά, μην καλείτε άλλο. Τα δώσαμε τα εισιτήρια. Γρήγορα. Γρήγορα. Είναι γρήγορο και ο Χρήστος και ο κόσμος. Είδες. Έχει μάθει πλέον τα αφημί και τις ταυτότητες κτλ. Μην καλείτε λοιπόν άλλο για τα 7 εισιτήρια που δώσαμε για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Mm-hmm. Νομίζω για να γυρίσουμε είναι κλειδί η συμπεριφορά των διαιτητών και η αποφασιστικότητά τους. Αλλά υπάρχουν αυτοί που έχουν το σθένος, να το πω έτσι, να ανοίξουν το στόμα τους. Δεν είναι εύκολο. Και ο Τζίλος είχε προαναγγείλει ότι με το που γίνει καλά και σταθεί στα πόδια του πλέον θα βγει να μιλήσει δημόσια για όλα όσα έγιναν. Το περιμένουμε και αυτό. Και δημόσια να μιλήσει, αγάπη, αν μιλήσει σε αυτούς που πρέπει, ναι, είναι κέρδος, εντάξει. Σίγουρα, μακάρι να μιλήσει ο άνθρωπος. Το περιμένουμε και αυτό να γίνει βέβαια καλά πρώτο άνθρωπος. Γιατί εντάξει, το θυμόμαστε όλοι πώς έγινε και τι έγινε. Δεν ήταν λίγο πράγμα. Αλλά το περιμένουμε. Γενικότερα νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε τι θα προκύψει και αν θα έχουμε κάποια νέα αντίδραση από πλευράς διαιτητών. Πότε θα ξεκινήσει όλο το πρωτάθλημα. Ναι, μην καλείτε άλλο, γιατί συνεχίζει να καλείτε, αλλά μην καλείτε καλύτερα, γιατί έχουν τελειώσει τα εισιτήρια τα 7. Έχουν κλείσει, είναι και τα τελευταία. Οπότε έχει κλείσει και η λίστα για το παιχνίδι της Κυριακής. Λοιπόν, αυτά, πάμε λοιπόν, στο πρώτο μας διάλειμμα. Θα έχουμε διάλειμμα, σίγουρα να εξέλιξη. Επιστεύω ναι. Στη διάρκεια της εκπομπής. Μέχρι τις 3. Θα έχουμε σίγουρα ενημέρωση ότι θα προκύψει. Να μάθουμε τι ακριβώς θα γίνει με αυτό το έρμο το πρωτάθλημα. Από ποια αγωνιστική θα ξεκινήσουν οι ομάδες. Οκ, λοιπόν. Θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Μαζί μας είναι η Στίχημαν. Μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Εντάξει, υπάρχουν αγώνες το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όχι πολύ. Ναι, η Αγγλία αλλά υπάρχει Αγγλία full.
Εντάξει, οπότε είτε σας αρέσουν τα εμπορικά παιχνίδια όπως εμένα, είτε έχετε έφεση στις μικρότερες κατηγορίες της Αγγλίας, γιατί υπάρχει κόσμος που παίζει. Η Championship είναι πολύ δυνατή. Εντάξει, παραδοσιακά η Championship είναι ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ δυνατό και αμφίροπο. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που παίζουν και League One και League Two και Conference. Έχουν μια μούρλα. Εντάξει, ο καθένας. Έχει και μπάσκετ. Έχει και μπάσκετ, έχει και NBA, Ιταλία. Έχει Ιταλία, μπράβο. Ναι. Έχει και NBA. Μπείτε σε Στοίχημαν, εκατοντάδες επιλογές, εκατοντάδες αγώνες μέσα από ένα πολύ γρήγορο λειτουργικό πρόγραμμα από κινητό, υπολογιστή και τάμπλετ. Ίντερνετ αρκεί να έχετε. Όπως αν έχετε ίντερνετ, μπορείτε να μπείτε και στο online καζίνο τη Στοίχημαν 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα. Εσείς επιλέγετε πότε θα παίξετε και πότε όχι. Πάρα πολλά παιχνίδια και ρουλέτα και blackjack και παιχνίδια slots με πάρα πολλά jackpot, μεγάλες συγκινήσεις, πάρα πολλά κέρδη με την εγγύηση που σας προσφέρει η Στοίχημαν. Μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία πλέον βρίσκεται στη Καλαμαριά, Εθνικής Αντίστασης 171, στον πρώτο όροφο. Η Αναδομό προσφέρει μεταξύ άλλων προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες που θα φτιάξουν όλα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα πάντα. Η Αναδομό φυσικά προσφέρει και συμβουλές για την ανακαίνιση και την ανανέωση του σπιτιού σας. Φροντίζει την ανακαίνιση του μπάνιου σας, το οποίο θα αναβαθμίσει πραγματικά όλη σας τη ζωή, και προτείνει χρώματα στους αρμούς για να δώσετε ένταση σε ένα απλό πλακάκι. Και φυσικά το design στον Αναδομό δεν κοστίζει, γιατί οι άνθρωποι ξέρουν πώς πρέπει να τα κάνουν όλα και σε πολύ καλές τιμές. Μία γεύση από τη δουλειά τους παίρνετε στον Αναδομό παύλαανακαίνιση.gr και τηλέφωνο 2311-241-508. Μαζί μας είναι και το Ρίτζι Καζίνο, με το θέατρο Βεργίνα. Από ό,τι μαθαίνω, έχουν σχεδόν εξαντληθεί τα εισιτήρια για την αυριανή παράσταση στο θέατρο Βεργίνα του Τάκη Ζαχαράτου. Το σόου Ζω για σένα, το πιο λαμπερό σόου της καριέρας του Τάκη Ζαχαράτου. Υπάρχουν εισιτήρια και θέσεις για σήμερα, Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου, για Κυριακή 30 Δεκεμβρίου και Τρίτη 1 Ιανουαρίου. Θυμίζω ότι ο Τάκης Ζαχαράτου έχει πάρει παράταση και θα εμφανίζεται μέχρι και τις 27 Ιανουαρίου. Αλλά οι επόμενες τέσσερις παραστάσεις είναι σήμερα, Σάββατο, Κυριακή και Τρίτη 1 Ιανουαρίου. Το ξαναλέω, πάρτε και κλείστε κέρος θέση, γιατί γίνεται ένα πανδαιμόνιο στην κυριολεξία. Είτε στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, είτε στα ticket services στο ticketservices.gr ή στα καταστήματα Γερμανός. Πληροφορίες στο 2310-491-291 για να πάτε στο θέατρο Βεργίνα και να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτου. Δεν είναι υποχρεωτική, είναι προαιρετική είσοδος στο Ρίζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Εάν θέλετε πριν ή μετά την παράσταση να δοκιμάσετε λίγο την τύχη σας, μέρες που είναι αγάπη. Εντάξει, ναι. Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Δεν υπάρχει κάποιος ηλικιακός περιορισμός. Αν θέλετε απλά να πάτε στο θέατρο Βεργίνα και να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτο. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Υπάρχει ένα δημοσίευμα, αγάπη, από την Πολωνία. Ναι, ένα tweet είναι σε πρώτη φάση. Κείμενο δεν υπάρχει. Είναι ένα tweet του Πιότρ Κοσμίνσκι. Είναι Πολωνός δημοσιογράφος της UEFA και από ό,τι φαίνεται από το post τον ακολουθούν στο Instagram είναι πολύ γνωστός και ναι, αξιόπιστος, θα μπορούσαμε να πούμε. Ναι. Στο tweet του αυτό λέει ότι υπάρχει μία πρόταση που έχει γίνει σήμερα το πρωί, έχει κατατεθεί από την Al Ittihad για τον Πρίγιοβιτς, που φτάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Αναφέρει κιόλας ότι σήμερα ή αύριο θα έρθει μία ακόμη πρόταση από την Κίνα για τον Πρίγιοβιτς και ότι θα φανεί τις επόμενες ημέρες ποια θα είναι η απάντηση του ΠΑΟΚ ουσιαστικά. Αυτό είναι το tweet σε πρώτη φάση. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με το πρώτερο βίο του ό,τι αφορά τον Πρίγιοβιτς δεν είναι δεδομένο. Νομίζω ότι δεν θα ιδρώσει το αυτή του ΠΑΟΚ. Και ειδικά τώρα, νομίζω, σε αυτή τη φάση Δεκέμβρη. Και δεν είναι και ομάδες που μπορούν να βάλουν, νομίζω, σε προβληματισμό τον Πρίγιοβιτς. Δηλαδή, η ομάδα της Κίνας του προσφέρει πάρα πολλά λεφτά, αλλά ο ίδιος έχει πει και δημόσια. Το είδαμε και ότι πέρσι και στην πράξη κιόλας. Δεν είναι το πρώτο ζητούμενό μου τα χρήματα. Ναι. Ίσως στα 34 του να, να αλλάξει και φυσικό. Αλλά λίγο, τώρα, εντάξει, σε μια ηλικία σούπερ παραγωγική και σε μια πάρα πολύ καλή, μάλλον στην καλύτερη φάση της καριέρας του, δεν νομίζω να θέλει ο ίδιος να πάει να χαντακωθεί στην Κίνα
μόνο και μόνο για τα χρήματα. Νομίζω και στην πράξη το έχει δείξει ο Πρίγιοβιτς ότι δεν ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο. Ότι σε πρώτη φάση αυτό που τον ενδιαφέρει είναι πρώτη η καριέρα του και το αγωνιστικό κομμάτι και δεύτερη φάση το οικονομικό. Ο ΠΑΟΚ το οικονομικό του το προσφέρει. Μέχρι ένα σημείο φυσικά. Εντάξει, τώρα. Εντάξει, δεν μπορεί να το γνωρίζει του Κινέζου. Ναι, σίγουρα. Δεν μπορεί να το κάνουν ομάδε του Βεληνικού στην Παρσελόνα ή τη Μάντσεστερ, οκ. Αλλά μέχρι ένα σημείο του προσφέρει αυτά που θέλει. Αισθάνεται καλά εδώ. Έω πάρα πολύ καλά. Πετυχαίνει σπουδαία πράγματα. Το λέγαμε κιόλα στο προηγούμενο διάστημα. Έχει καταφέρει να είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα σκόρε στην Ευρώπη. Γενικότερα έχει βρει θέση σταθερή στην εθνική. Άσχετα βέβαια που προπονητή εκεί πέρα. Άστο, ναι, πονημένη στην ιστορία. Ναι. Λέμε. Αλλά είναι εκεί. Και στην πατρίδα του είναι από τους πιο σημαντικούς Σέρβους πλέον. Οπότε δεν νομίζω ότι την ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Και από τον ΠΑΟΚ φυσικά δεν υπάρχει και διάθεση αυτό που λες να δώσουν τον παίκτη τώρα. Νομίζω το θέμα θα ήταν για τον Πρίγιοβιτς, θεωρητικά μιλώντας και αν μπορούμε να πούμε στο μυαλό του, εάν ερχόταν μια πρόταση Premier. 10 εκατομμυρίων όσο είναι η ρίτα δηλαδή, από, ποια να σου πω τώρα, από την, μια ομάδα της Πρέμιερ. Σου λέω. Όσο μιλάω για τις top, 4, 5, 6. Ναι, γιατί εκεί μπαίνουν άλλα θέματα. Ναι, ερχόταν μια πρόταση της Φούλαμ 10 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Εκεί μετά πλέον νομίζω ότι ο Πρίγιοβιτς, δεν μπορώ να ξέρω αν θα την αποδεχόταν ή όχι, αλλά σίγουρα θα του σκεφτόταν πάρα πολύ σοβαρά και δεν θα την απέρριπτε, εάν την απέρριπτε, ελαφρά την καρδία. Καλά τώρα, όπως όλοι οι επαγγελματίες, θα έμπαινε στη διαδικασία να σκεφτεί και να ζυγίσει κάποια πράγματα και με τον ΠΑΟ και μόνος του. Λογικό. Αλλά τώρα μιλάμε για το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Ναι, τώρα μιλάμε για την άλλη τη Χάντ και μια ομάδα από την Κίνα. Όπως έγινε και δεν πέρσι. Νομίζω, δεν... Το να πάει στη Σαουδική Αραβία ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα νομίζω δεν παίζει καθόλου. Αυτό και... αναφέρει ο συγκεκριμένος Πολωνός. Θα το δούμε το πάση, θέμα. Στο Twitter. Θα δούμε τι άλλο θα προκύψει. Αν υπάρχει κάτι παραπάνω. Αν θα υπάρξει μάλλον κάτι παραπάνω. Αν και πώς ισχύει αυτό το πράγμα. Αν όντως ναι, έχει φτάσει η πρόταση. Ναι. Γιατί πάρα πολλά λέγονται, πάρα πολλά γράφονται και περισσότερα ακούγονται, αλλά πάρα πολλές φορές δεν ισχύει ούτε το 5% από αυτά που λέγονται και γράφονται. Οπότε ας καθίσουμε μικρό καλάθι, εμείς απλά αναπαράγουμε τους ισχυρισμούς του συγκεκριμένου Πολωνού δημοσιογράφου και θα μάθουμε ενδεχομένως στη διάρκεια της ημέρας το αν όντως έχει υπάρξει πρόταση από την Al Ittihad ύψους, ναι, 8 εκατομμυρίων. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει ήδη απορρίψει πάρα πολλές προτάσεις και ξαναλέω, δεν νομίζω το όνειρο του Πρίγιοβιτς είναι να πάει στην Al Ittihad. Ναι, εντάξει. Ούτε στην Κίνα, ούτε στην Ινδία, ούτε στη Βόρεια Κορέα. Φαντάζομαι στο μυαλό του Πρίγιοβιτς είναι να επιστρέψει στην Πρέμιερ, στην Αγγλία, okay. Να παίξει στην Ισπανία, να παίξει στη Γερμανία, να παίξει στην Ιταλία. Το να παίξει στη Ρουμανία, στην Σλοβακία, στην Τσεχία. Δεν νομίζω να αποτελεί όνειρό του. Πάντως όπως και ο Πρίγιοβιτς έτσι και οι υπόλοιποι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι ακόμα σε άδεια, αν και σιγά σιγά επιστρέφουν. Επέστρεψε από χθες κιόλας ο Βέρμπλουμ, ναι, από τους πρώτους. Είχε και ο γιος του, είχε αγώνα γιος του παιχνίδι, με την ομάδα. Ναι. Τώρα θα δω το τουρνουά που έχει στις γιορτές και επέστρεψε νωρίς ο Βέρμπλουμ, είναι εδώ. Ο οποίος το λέγαμε και χθες είναι με την μπότα αυτή την προστατευτική. Την προστατευτική, έλα. Του ρόμποκου. Την ειδική, ναι. Που δεν πρέπει να είναι και πολύ βολική και στη μεταφορά και ούτε γενικότερα. Ούτε πολύ κομψή γενικότερα. Εντάξει, αλλά... Το κομψή, ο Κέρι, αλλά δεν είναι και βολική τώρα. Πρέπει να είναι πολύ περίεργο αυτό το πράγμα. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το λιγότερο που τον απασχολεί το Βέρμπλουμ σε αυτή τη φάση. Το αν είναι βολική. Είδανε όλοι μαζί τον Βέρμπλουμ Τζούνιορ. Ναι. Μαζί με τη σύζυγό του και την κορούλα του. Σιγά σιγά επιστρέφουν και οι υπόλοιποι. Επιστρέφουν, ναι, την Κυριακή είναι η πρώτη προπόνηση. Στις 6 το απόγευμα. Μετά από πάρα πολλές ημέρες. Δεν έχει προκύψει ότι κάποιος έχει εξασφαλίσει έξτρα άδεια. Όχι προς το παρόν. Και αν υπάρχει κάτι τέτοιο, είναι συνήθως αυτοί που πηγαίνουν Βραζιλία, ας πούμε, ο Μάτος, ο Μαουρίσιο, ο Ζαμπά που ήταν εκεί. Μπα, νομίζω όλοι θα είναι. Αλλά δεν υπάρχει κάτι να προς το παρόν. Είναι τόσες πολλές ημέρες που δεν νομίζω να σηκώνει και έξτρα μέρα άδεια. Εντάξει. Ναι, γιατί αν το σκεφτείς, η ομάδα θα έφευγε παραμονή Χριστουγέννων κανονικά. Και έφυγαν 2 μέρες πριν. Ναι, νομίζω ότι όλοι θα είναι ικανοποιημένοι, όλοι θα έχουν πάρει τις απαραίτητες ανάσες, ναι. Θα έχει ξεφύγει λίγο το μυαλό από όλο αυτό, από τους διαδικούς αγώνες, από την πίεση. Εντάξει, okay. Λογικό είναι, γιατί σκέψου ότι η ομάδα πήγαινε στα κόκκινα από το καλοκαίρι. Ουσιαστικά τώρα ήταν μια καλή ευκαιρία για αποφόρτιση, γιατί και στις προηγούμενες διακοπές που ήταν λόγω εθνικών ομάδων υπήρχαν και πολλοί που δεν σταματούσαν.
Βλέπε Πέλκα, Πασχαλάκη, Καρέλη που ήταν στην Εθνική, Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς πρώτος από όλους. Οπότε είναι λογικό να αυτή ήταν η πρώτη κανονική διακοπή για όλη την ομάδα. Και για τον Λουτσέσκου φυσικά. Και τώρα μην ξεχνάς ότι επιστρέφουμε και ακολουθεί ένα πρόγραμμα γεμάτο, πρωτάθλημα και κύπελο. Και ουσιαστικά μπαίνει στο δεύτερο μισό που κρίνονται όλα. Ναι, θα ξαναρθεί σιγά σιγά μετά από λίγα παιχνίδια η σειρά των ντέρμπι. Αρχές Φλεβάρι, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Είναι. Από 4 Φλεβάρι είναι με την ΑΕΚ, από εκεί ξεκινάει νομίζω. Καλά, οι ημερομηνίες καλύτερα να τα αποφύγουμε. Καλά, ναι, μπορεί να πάει προς το πίσω, ναι, okay. Γι' αυτό το είπα έτσι ευγενικά. Γιατί από αρχές Φλεβάρι. Προγραμματισμός δεν υπάρχει. Εντάξει. Θα υπάρχουν παιχνίδια στο κύπελο πολύ πιο απαιτητικά από αυτά με την Παναχαϊκή. Ναι. Η λογική λέει ότι ο Πάκος θα περάσει με το καλό, εντάξει, ναι, την okay. Παναχαϊκή δεν... και μετά θα έχει σίγουρα πολύ πιο δυνατά παιχνίδια στα προημιτελικά. Αυτός ο Πάκος δεν αφήνει και πολλές αμφιβολίες για το αν θα περάσει ή όχι, αλλά επειδή πάντα υπάρχει το 1-2-5% για μια σούπερ έκπληξη, αλλά θα περάσει ο Πάκος στον επόμενο γύρο. Το πρώτο μάτς είναι 8, το δεύτερο πότε είναι, στην Τούμπα, έχει οριστεί ή είναι ανοιχτή η ημερομηνία πάλι? Ξανά την επόμενη εβδομάδα μετά. Δεν το θυμάμαι αυτό, παιδιά, καθόλου. Πάντως, από τις 8 και μετά, ενδεχομένως να υπάρχει και ένα διπλό ντέρμπι και στο κύπελο. Οπότε, θα είναι πολύ απαιτητικό το προσεχές διάστημα. Ναι. Δεν είναι μόνο το μας με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Οπότε, καλό θα είναι όλοι οι παίκτες να έχουν επιστρέψει ανανεωμένοι. Ειδικά παίκτες όπως ο Μάτος, μάλλον κυρίως ο Μάτος, μακάρι να έχει πάρει τις απαραίτητες ανάσες και να... Να γυρίσουν πιο φρέσκοι και σωματικά και πνευματικά. Σίγουρα. Δεν έχει οριστεί ακόμα η revanche, από υπάρχει. Ό,τι βλέπω. Αλλά είναι στα κοντά, δεν έχει μεγάλη απόσταση. Μπαίνει και αυτό στο πρόγραμμα. Είναι μετά και το πρωτάθλημα. Κυρίως, ναι, μπαίνει μετά στο κύπελο η επόμενη σειρά, στους 8, όπου η λογική λέει, αν θέλουμε να κάνουμε μια εκτίμηση, θα είναι πιθανός αντίπαλος ο Παναθηναϊκός. Ένας εκ των Αστέρα Τρίπολη και Λάρισα, Ολυμπιακός, αν μπορέσει ξεπεράσει την Ξάνθη. Το ζευγάρι Εργοτέλη Σόφι είναι ένα καλό ζευγάρι. Ναι. Να πέσει εκεί πάνω ο ΠΑΟΚ. Θα είναι μέσα η ΑΕΚ, που λογικά δεν θα έχει θέμα με τον Κισαμικό. Αν και με τη φετινή ΑΕΚ κανείς δεν μπορεί να μιλάει σαν σίγουρο. Ο Ατρόμητος θα είναι σίγουρα, που δεν πιστεύω να στραβοπατήσει με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Και ένας εκ των ΠΑΣ Γιάννηνα Πανιώνιος, δηλαδή. Ναι, είναι όλες οι ομάδες. Θα είναι οι τρεις μεγάλοι της Αθήνας, θα είναι και ο Ατρόμητος. Άρα μόνο απίθανο δεν είναι να υπάρξουν δύο δυνατά παιχνίδια ανάμεσα στα παιχνίδια που πάω και θα δείξω για τη Σούπερ Λίγκα με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και τα σχετικά. Μπαίνει ο ΠΑΟΚ σε μια περίοδο όπου πλέον είναι μετρημένα παιχνίδια. Στο μεταξύ, ναι, τώρα αυτό βλέπω. Θυμάμαι λίγο το πρόγραμμα. Ξεκινάει με Αστέρα και μετά εκτός. Και μετά έχει Πανιώνιο εντός. Μετά Όφι εντός, δύο μαζί. Ναι. Μετά είναι αυτό που πηγαίνει στην ΑΕΚ. Με το τωρινό πρόγραμμα στις 3 του Φλεβάρι. Με το τωρινό. Ναι. Και μετά την ΑΕΚ ουσιαστικά είναι τα δυνατά παιχνίδια ξεκινούν. Πάντως αυτή η τριάδα των αγώνων, τετράδα αν την πούμε μαζί με το μάτς με τον Μπας Γιάννενα. Ναι. Όπου ουσιαστικά το πιο δύσκολο μάτς είναι αυτό με τον Αστέρα, στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Εάν ο ΠΑΟΚ κερδίσει και τα 4, τα 3 είναι στην Τούμπα, έτσι δεν είναι? Ναι. Νομίζω ότι έχει κάνει το μισό βήμα για το πρωτάθλημα. Όσο και να λέμε ότι η μάχη είναι μέχρι το τέλος, αν ο ΠΑΟΚ ξεπεράσει ανέμακτα και το εμπόδιο του Αστέρα Τρίπολης και εκμεταλλευτεί την Τούμπα στα 3 μάτς πρωταθλήματος, νομίζω ότι σε αυτό το διάστημα ο Ολυμπιακός και μπορεί να χάσει βαθμούς, αλλά και να μην χάσει. Ο Ολυμπιακός έχει 3 εκτός. Ναι, λοιπόν, περίμενε. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει δεύτερο γύρο εκτός στη Λιβαδιά. Μετά στον Πας Γιάννηνα. Κλάους έχω. Πας Γιάννηνα. Και μετά πάει Τρίπολη. Και την 19η αγωνιστική ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανιώνιο. Δηλαδή και το εντός που έχει. Πριν έρθει στην Τούμπα. Ναι. Μετά είναι Ολυμπιακός Α κτλ. Αλλά... ξαναλέω, η δική μου εκτίμηση τουλάχιστον, αν ο ΠΑΟΚ στην επόμενη τετράδα, εάν είναι μέσα στο και το μάζι με τον Μπας Γιάννη, να θα δούμε μέχρι το μεσημέρι πότε θα γίνει αυτή η αγωνιστική που αναβλήθηκε,
πάρει άριθμες νίκες, νομίζω θα έχει κάνει το μισό βήμα για το πρωτάθλημα. Είναι καλά, κομικό το σημείο. Μπορεί να πάρει και όθηση γενικότερα. Με τον Αστέρα Τρίπολης. Να ξεκινήσει καλά. Στα χέρια και στα πόδια των παικτών του ΠΑΟΚ είναι, εφόσον δεν εμφανιστεί κάποιος διαιτητής καμικάζει, γιατί έχω την αίσθηση, να μην πω τη σιγουριά, ότι όσο μειώνονται τα παιχνίδια και το γενικότερο σύστημα δεν βλέπει τη διαφορά να μειώνεται, νομίζω θα βάλει και τα μεγάλα μέσα. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Τώρα στο κομμάτι των ανανεώσεων που λέγαμε και χθες, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα χθεσινά. Ουσιαστικά φαίνεται λίγο στην περίπτωση του Μπίσεσβαρ ότι κάπως το χάσμα που υπήρχε σε πρώτη φάση γεφυρώνεται. Θυμίζουμε ότι ο Μπίσεσβαρ ουσιαστικά αξίωνε ένα τριετές συμβόλαιο. Ο ΠΑΟΚ και ο Μάριο Μπράγκο από τη μεριά τους του προσέφεραν ένα συν ένα, με τη δεύτερη σεζόν να είναι εγγυημένη μέσα από συμμετοχές. Ουσιαστικά για αυτόματη επέκταση για ένα ακόμα χρόνο. Τα λέγαμε και χθες. Η δική μου η αίσθηση είναι ότι εάν ο ΠΑΟΚ προσφέρει στον Μπίσεσβαρ διαιτές συμβόλαιο, ναι, νομίζω ότι κάπου εκεί θα βρεθεί και η χρυσή τομή. Αυτό το ένα συν ένα, αν μπορούμε να πούμε στο μυαλό του Μπίσεσβαρ, δεν ακούγεται και πολύ καλό. Εντάξει, ο Μπίσεσβαρ όμως, άμα πιάσει τα νούμερα, που δεν αποκλείεται να πιάσει τα νούμερα με το ρόλο που έχει στην ομάδα. Θα τολμούσα να πω ότι είναι και λίγο υποτιμητικό για τον Μπίσεσβαρ. Γιατί είναι υποτιμητικό? Το ένα συν ένα. Του δίνει δυνατότητα. Για ένα παίκτη που έχει παίξει τρία χρόνια και έχει δείξει τι μπορεί να. Εντάξει, θα είναι μια λογική, όμως θα πρέπει να ανανεώνει μετά κάθε παίκτη που έχει προσφέρει. Ναι, από τη στιγμή που σου κάνει ο Μπίσεσβαρ. Εντάξει, ναι, πρώτη είναι του διαιτητής. Σου κάνει όμως ο Μπίσεσβαρ όχι για να είναι ο βασικός σου. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να στηριχτεί στον Μπίσεσβαρ, γιατί δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα ο Μπίσεσβαρ. Είναι ένας παίκτης που θέλει το χρόνο του να μπει. Το ένα συν ένα δίνει την αίσθηση στον κάθε ποδοσφαιριστή ότι δεν με έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη. Και μου προσφέρουν το συμβόλαιο αυτό. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι και αυτό ένα θέμα. Okay, αναφερθήκαμε χθες με τον Σταύρο με λεπτομέρειες στους νεαρούς και το τι γίνεται. Μέσα στους νεαρούς που λήγουν τα συμβόλαιά τους είναι και αυτό του Μάριου Τσαούση, του ΜΠΑΚ της ΚΑΠΑ 19. Ένα παιδί που αγωνίζεται κυρίως στο αριστεράκο της άμυνας, αλλά μπορεί να παίξει και εξτρέμ. Μαζί με το Λίρατζ πριν από δύο χρόνια ήταν τα μεγαλύτερα ταλέντα σε ό,τι αφορά στην άμυνα του δικεφάλου. Είχε ένα σοβαρό τραυματισμό ο Τσαούσης πρόπερση. Έχει επιστρέψει. Πάρα πολύ καλές εμφανίσεις στην ΚΑΠΑ 19. Οι προπονητές του λέγανε ότι μπορεί να σταθεί και στην πρώτη ομάδα, ακόμα και πέρσι. Δεν τον έχουμε δει τον Τσαούση. Θα δούμε αν θα παραμείνει ή είναι από αυτούς που θα αποχωρήσουν. Πάντως είναι ένα παιδί που πριν από 2-3 χρόνια μόνο καλά πράγματα άκουγες για το ταλέντο του και την ποιότητά του. Είναι δηλαδή τα παιδιά που είχαν ξεχωρίσει και μαζί με τον Λίρατζι, που επίσης το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται, και με τον Μάριο Σκιαμπάνη που επίσης το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται, αλλά υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Σύνθετο ζήτημα, δύσκολο ζήτημα. Έχει δίκιο και ο ΠΑΟΚ σε πολλά κομμάτια, τα λέγαμε και χθες. Έχουν δίκιο και οι παίκτες. Έχουν δίκιο και οι δύο. Εντάξει. Ναι, νομίζω κάπου στη μέση είναι η χρυσή τομή να βρεθεί. Ούτε μπορεί να πει κάποιος τον ΠΑΟΚ εδώ που έχει φτάσει. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να έχει τελειώσει τα ζητήματα αυτά πριν από 2 χρόνια και να έχει τώρα ο Λίρατζι συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια. Εύκολα. Δεν το έκανε ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί κανείς να πει όμως τον ΠΑΟΚ 100% γιατί δεν κρατάς το Λίρατζι. Ούτε μπορεί να πει κάποιος το Λίρατζι γιατί φεύγεις από τον ΠΑΟΚ και δεν κάθεσαι κτλ. Και δεν μπορεί κανείς να πει στον ΠΑΟΚ ότι πρέπει να υποκύψεις αυτά που ζητάνε, ας πούμε. Μα όχι, μα πίσω από τον Λίρατζι και τον κάθε Λίρατζι είναι και από τον μάνατζερ. Είναι και άλλοι 20 παίχτες. Ναι. 15. Α, ναι, είναι που και μπορούν να πούν και αυτοί, θέλω και εγώ σαν έθεση στο Λίρατζι. Μα αυτό είναι το θέμα. Οπότε, αν ανοίξει κάνουλα, οκ. Okay. Αυτό νομίζω ότι έχουν πιο πολύ στο μυαλό στον ΠΑΟΚ, ότι από τη στιγμή που ξεκινάει από κάπου αυτό το πράγμα, πρέπει να μπει μια συγκεκριμένη φόρμουλα να βρεθεί, για να μην πρέπει να είσαι υπόλογο σε κάθε έναν μετά. Κοίταξε, αν είχε αγάπη ο ΠΑΟΚ 2-3 παιδιά αξιόλογα, θα μπορούσε να κάνει και την υπέρβαση και να τα κρατήσει όλα. Εντάξει. Δεν έχει όμως 3, έχει 13. Ναι. Άρα δεν μπορεί να μπει σε μια διαδικασία να κάνει υπέρβαση για παιδιά που δεν έχουν δείξει ακόμα το ταλέντο σε επαγγελματικό επίπεδο και να αρχίσει να μοιράζει χρήματα. Το ότι έχει ο Ιβάν Σαββίδης και κατ' επέκταση ο ΠΑΟΚ δεν σημαίνει ότι οι παίκτες χωρίς να έχουν δείξει την αξία τους μπορούν να αξιώνουν χρήματα πολλά για την ηλικία τους. Αλλά το λέγαμε και χθες, το λέγει και ο Σταύρος, δεν είναι τα χρήματα
το νούμερο ένα πρόβλημα. Είναι ότι τα παιδιά αυτά βλέπουν ότι σε κάθε ανάγκη που δημιουργείται, ο ΠΑΟΚ είτε αγοράζει παίκτη από το εξωτερικό, είτε δανείζεται παίκτες και συνέχεια τους κάνει δικούς του και δεν βλέπουν πρόσφορο έδαφος για να μπουν, όχι στην ενδεκάδα. Κανένα από τα παιδιά αυτά δεν νομίζω να θέλει να παίξει του χρόνου βασικός. Αλλά θέλουν να είναι εκεί, στη 18, μέσα, έξω, να είναι στον περίγυρο της αποστολής. Κοίτα, και πάλι υπάρχουν παιδιά που κάνουν και προπονήσεις. Το θέμα είναι να πηγαίνουν σε αποστολές και να μπαίνουν σιγά-σιγά. Ο Λίδης πέρσι έκανε από το Γενάρη και μετά νομίζω με την πρώτη ομάδα συνεχώς. Και ο Μπαλογιάννης ήταν και ακολούθησε στην προετοιμασία. Πέντε μέρες ανέβηκε ο Λίρατζης στην Ολλανδία. Ο Μπαλογιάννης το ίδιο. Ήταν κανονικά. Το θέμα είναι αυτό που λες. Ότι... Και ίσως επειδή δεν υπάρχει τα τελευταία χρόνια κάποιο παράδειγμα να πεις ότι το έχει πετύχει κάποιος, άρα γίνεται αυτό. Γιατί έχουμε καιρό να δούμε κάποιον στον ΠΑΟΚ που ήταν από τις ακαδημίες και μπήκε στην ομάδα και έπαιζε. Ο τελευταίος ήταν ο Κουλούρης, ο οποίος δεν έπαιζε κιόλας. Ναι, που ουσιαστικά. Έπαιζε. Τώρα έχει κάνει έχει χτίσει το όνομά του, τον ανατρώμητο και με αυτά που πετυχαίνει. Οπότε ίσως παίζει ρόλο και αυτό σε μεγάλο βαθμό. Αλλά το παρακολουθούμε, θα δούμε τι θα συμβεί και το επόμενο διάστημα και σε αυτό το κομμάτι. Γιατί εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω όλους μας αγγίζει. Γιατί όλοι θέλουμε κακά τα ψέματα να βλέπουμε και τέτοια παιδιά στην ομάδα. Και όλοι χαρήκαμε, ας πούμε, στο παιχνίδι με τον Άιτο Σπάτων, βλέποντας τον Λίρατζι να βγάζει assist, βλέποντας τέτοια παιδιά να αποδίδουν καλά όταν μπαίνουν και όταν παίζουν. Αλλά από την άλλη, να υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πλάνο και από τον ΠΑΟΚ για να μην χάνονται αυτά τα παιδιά. Η δική μου προσδοκία, αγάπη, είναι να έρθει το πρωτάθλημα και γενικότερα όλοι στον ΠΑΟΚ να αρχίσουν να λειτουργούν με πιο καθαρό μυαλό και πιο ποδοσφαιρική λογική. Ναι. Όσο εκκρεμεί αυτός ο μεγάλος στόχος, το αποθυμένο, το όνειρο, η ψύχωση, μπορούμε να πούμε 15 επίθετα για το πρωτάθλημα, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει καθαρή σκέψη. Αυτή είναι η δική μου η αίσθηση. Okay. Που βέβαια αυτό δεν είναι πολύ σωστό, γιατί δεν μπορείς να τα κάνεις όλα στην άκρη. Δεν είναι σωστό, αλλά εντάξει. Για να θυμίσεις να ασχοληθείς μετά από ένα τρίμηνο, τετράμηνο. Αλλά ότι συμβαίνει, αίσθησή μου είναι ότι συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό. Ο στόχος του πρωταθλήματος, καλός για μένα σε μεγάλο βαθμό. Για μένα καλός. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να επιστρέψει στην κορυφή. Mm-hmm. Αυτό που του στέρισαν πέρσι, αυτό που του στέρισαν το 2009-10. Που εκεί δεν μπορούμε να πούμε ότι του στέρισαν το πρωτάθλημα, του στέρισαν το δικαίωμα να κυνηγήσει το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Ήταν όμως η χρονιά του εφοπλιστή του Νίκου Πατέρα, ναι, που μετά είδαμε τα ΧΑΙΡ και του Παναθηναϊκού, εντάξει. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να επιστρέψει στην κορυφή. Και όταν επιστρέψει στην κορυφή, να αρχίσει να λειτουργεί καλύτερα. Μπορεί να γίνει και αυτό που έλεγε χθες ο Σταύρος. Να πει κάποιος στον ΠΑΟΚ, παιδιά, δεν μας ενδιαφέρουν οι ακαδημίες. Ναι. Okay. Αλλά και πάλι είναι αλλιώς να βγει κάποιος για να το πει, για να ξέρεις ότι συμβαίνει αυτό, από το να γίνονται υποθέσεις και εικασίες και να προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε πράγματα ή καταστάσεις. Λοιπόν, θα πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε και με πολλά περισσότερα και με μια συνέντευξη που έχουμε ετοιμάσει. Αφού πω πρώτα ότι όσοι έχετε κερδίσει εισιτήρια και χθες και σήμερα για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό, πηγαίνετε κανονικά στο παλατάκι πριν το παιχνίδι την Κυριακή. Στα εκδοτήρια, στο γνωστό σπιτάκι που είναι έξω από το γήπεδο, τα ονόματά σας υπάρχουν σε λίστα, οπότε δεν χρειάζεται να περάσετε από εδώ για να πάρετε κάποιο εισιτήριο, κατευθείαν από εκεί. Χωρίς κανένα απολύτως θέμα. Μαζί μας ήταν η Αναδομό και αυτό το μισάωρο, η Αναδομό η οποία βρίσκεται πλέον στην Καλαμαριά, η Εθνική Αντίσταση 171 στον πρώτο όροφο. Η Αναδομό, αν την αφήσετε να αναλάβει την κουζίνα σας, θα εντυπωσιάσει τους πάντες. Τοποθετήστε πλακάκια με υφή ξύλου και κρυφό φωτισμό. Στην Αναδομό το design δεν κοστίζει και πραγματικά αξίζει να κάνετε μια επίσκεψη στα νέα τους γραφεία στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2311 241 508 και φυσικά υπάρχει και το site anadomopavlanakenis.gr για να πάρετε μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων που έχουν κάνει. Μαζί μας ήταν και η Στίχημαν, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Μπαίνεις από το κινητό σου, από τον υπολογιστή, από το tablet του στοίχημα.gr, βρίσκεις καλύτερες αποδόσεις και πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών και παίζεις πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Και τι άλλο? Και υπάρχει το online καζίνο της Στίχημαν. Η διασκέδαση είναι πραγματικά ένα κλικ μακριά από όλες τις συσκευές, κινητό, tablet, laptop, αρκεί να υπάρχει παιδιά ίντερνετ. 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, κορυφαία jackpots, δημοφιλή slots,
ρουλέτα, blackjack και όλα τα παιχνίδια υπάρχουν στο online καζίνο της Στοίχημαν. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Θα τη μεγάλη λίγο έκδοση σήμερα. Θα με αλλάξουμε τις τρεις λίγο κλίμα. Θα πάμε κάπου εξωτικά. Όχι κάπου. Σε κάποιον άνθρωπο από ένα άλλο τμήμα, ο οποίος χθες νομίζω μονοπόλησε ενδιαφέρον και το τμήμα και ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Αλλαγή. Μεγάλη αλλαγή για το Βόλεϊ. Κοίταξε. Σε κάθε άθλημα, σε κάθε ομάδα, μια αλλαγή προπονητή είναι σημαντικό. Τα μεγαλύτερα γεγονότα, εντάξει. Είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο, είτε για μπάσκετ, είτε για βόλεϊ, είτε οποιοδήποτε άθλημα. Από χθες προπονητής του ΠΑΟΚ είναι ο Θανάσης Ψάρας. Θα τον έχουμε μαζί μας. Μαζί και με τον Ραφαήλ τον Κρυδατζή, για να κάνει και αυτός τις δικές του ερωτήσεις. Και φυσικά ξέρει πολλά περισσότερα και από εμάς, ο Ραφαήλ. Ναι, η δική του αθλήματος δεν το έχουμε παίξει ποτέ και δεν πρόκειται να το παίξουμε. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον νέο τεχνικό του Δικεφάλου, τον Σάκη Ψάρα, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, coach, και να το ευχηθούμε. Δεν ξέρω, σιδεροκέφαλος, καλή επιτυχία. Καλή δύναμη. Υγεία βασικά, εν ώψη και της νέας χρονιάς. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Υγεία και ευτυχία. Βεβαίως. Και πολλές επιτυχίες στην καινούργια μας ομάδα πια εδώ. Μακάρι, μακάρι, όλα να πάνε καλά. Έχουμε και τον Ραφαήλ στην άλλη γραμμή. Καλησπέρα, Ραφαήλ. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι και στον κότς. Καλό μεσημέρι και από μένα. Κότς, οι πρώτες σκέψεις ποιες είναι? Εντάξει, είναι πρώιμο το στάδιο, μόλις χθες αναλάβατε. Ποιες είναι οι πρώτες σας σκέψεις πλέον ως προπονητής του ΠΑΟΚ? Ναι, εντάξει, γίνανε όλα πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα σε ώρες εξελίχθηκε αυτή η κατάσταση. Δεν πρόλαβα να σκεφτώ και πάρα πολλά. Ξέρετε, ζω την κατάσταση τώρα και προσπαθώντας να ζήσω, να δω, να διαβάσω, να αναλύσω, να συζητήσω με τους συνεργάτες και με τη διοίκηση, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την αγωνιστική εικόνα της ομάδος και βέβαια σαν απότερο στόχο να καταφέρουμε να ξανακατακτήσουμε τίτλους με την ομάδα. Βοηθάει λίγο, coach, και το ότι δεν έχει ομάδα άμεσα υποχρεώσεις, δηλαδή δεν έχει αγώνα αύριο, για παράδειγμα? Ναι, πραγματικά. Βέβαια ο χρόνος είναι πολύ λίγος, γιατί αν ναι, εντάξει, okay, φανταστούμε ότι υπάρχουν και γιορτές της πρωτοχρονιάς τώρα, μιλάμε για ένα χρόνο 10-12 μέρες που πρέπει η ομάδα να είναι σχετικά έτοιμη να μπορέσει να παίξει το πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Θα προσπαθήσουμε όμως να κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να φτάσουμε να δείξουμε τουλάχιστον μία βελτίωση στο πρώτο παιχνίδι και κρινόμαστε κατευθείαν από τον πρώτο πόντο, από το πρώτο σετ, από το πρώτο παιχνίδι. Δεν ζητάμε καμία πίστοση χρόνου. Η εικόνα που είχατε, coach, σαν παρατηρητής αυτό το τετράμινο από τον ΠΑΟΚ, ποια ήταν και ποια είναι? Ναι, ο ΠΑΟΚ σίγουρα είχε κάποια αγωνιστικά θέματα στον πρώτο γύρο. Δεν έπαιζε η ομάδα όπως θα έπρεπε. Βέβαια οι παίκτες είναι πολύ καλοί, το σωματείο είναι πολύ μεγάλο, υπάρχει καλή οργάνωση. Άρα θα στηριχτούμε πάνω σε αυτό για να χτίσουμε κάτι καλύτερο. Βελτιώσουμε λίγο κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά και ίσως με συνδυασμό και με κάποιες αλλαγές προσώπων, γιατί τα πρόσωπα πάντα κάνουν τη διαφορά, να δείξουμε ένα καλύτερο πρόσωπο στη συνέχεια, στο δεύτερο γύρο. Ραφαήλ. Νομίζω ότι ήταν κατοπιστικός και ο coach και εσείς με τις ερωτήσεις σας, παρόλο που είπατε ότι δεν είστε ειδικοί, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλές στοχευμένες ερωτήσεις μέσα στα πλαίσια τα οποία θα μπορούσε να τοποθετηθεί και ο κύριος Ψάρας. Ήθελα να ρωτήσω αυτό βασικά, το αν έχουν ξεκινήσει συζητήσεις κυρίως για τις αλλαγές προσώπων και αν περιμένουμε να δούμε έναν τελείως διαφορετικό ΠΑΟΚ στο δεύτερο μισό της σεζόν. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες συζητήσεις για κάποιες αλλαγές, οι οποίες θα δούμε ποιες θα είναι τελικά. Σίγουρα θα υπάρχει ένα καινούριο πρόσωπο στην ομάδα αγωνιστικό, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, θα φανεί αμέσως, άμεσα, και βέβαια οι συζητήσεις γίνονται, η διοίκηση θέλει να ξαναφέρει την ομάδα ψηλά, αυτό κατάλαβα την πρώτη κουβέντα που είχαμε χθες μαζί τους, αυτό είναι πολύ θετικό και όπως και να έχει η ομάδα θα δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο ποιοτικά και ξαναλέω, δεν ζητάμε επίστοση χρόνου, είμαστε αμέσως έτοιμοι να αγωνιστούμε για την βελτίωση αυτής της εικόνας και για να καταφέρουμε να κερδίσει η ομάδα ξανά τίτλους. Coach, είπατε κι εσείς ότι η ομάδα την ποιότητα την έχει και νομίζω ότι το έχουμε δει και όλοι. Αγωνιστικά το roster έχει επιλογές, έχει ποιότητα, έχει και εμπειρία. Πού εντοπίσατε εσείς έτσι ένα πρόβλημα, μπορούμε να το πούμε έτσι, και δεν μπόρεσε να αποδώσει αυτά που περιμέναμε?
Υπάρχει και ψυχολογικό θέμα, θεωρείτε? Όχι, εγώ δεν θα μιλήσω ποτέ για ψυχολογικά προβλήματα, γιατί αυτά για μένα χτίζονται μέσα στην προπόνηση. Mm-hmm. Ξέρετε, η ψυχολογία εναλλάσσεται και είναι κάτι γενικό, αλλά αυτό χτίζεται μέσα από την προπόνηση και την αυτοπεποίθηση που κερδίζει ένας αθλητής και όλη η ομάδα, από το αν είναι έτοιμη να αγωνιστεί, από το αν είναι έτοιμη στις προπονήσεις, και αυτό χτίζεται μέρα με τη μέρα, δομείται στην καθημερινότητα μιας ομάδας. Άρα λοιπόν δεν εντοπίζονται το θέμα. Το θέμα είναι στην δόμηση αυτής ακριβώς της αυτοπεποίθησης, στην δημιουργία μιας winner νοοτροπίας, η οποία θα έρθει με το, συν το χρόνο, και βέβαια σε κάποιες αλλαγές, ίσως κάποια δυσλειτουργία, κάποια, μάλλον λάθος, κάποιο στήσιμο λάθος του καλοκαιριού, να βελτιωθεί, να γίνουν κάποιες διορθώσεις, και σιγά σιγά θα ανακτηθεί αυτό που λέμε, αυτό που είπατε, στη ψυχολογία, που εγώ το λέω αυτοπεποίθηση, που εγώ το λέω καλύτερη προετοιμασία για τους αγώνες και για τους τελικούς που θα έρθουν σε 3-4 μήνες. Coach, έχουμε φιλοξενήσει πολλά παιδιά από την ομάδα εδώ και 3 μήνες. Τον Κόρτσιανουκ, τον Τερζή, τον Φιλίπουφ. Όλοι στεκόντουσαν στο ότι η ομάδα αποτελείται από πολλά νέα πρόσωπα. Είναι τόσο σημαντικό για μια ομάδα βόλεϊ, που φαίνεται, εντάξει, ξέρουμε ότι φαίνεται απλό, αλλά μόνο απλό δεν είναι το άθλημα. Ειδικά τα τελευταία χρόνια νομίζω έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Είναι τόσο σημαντικός παράγοντας για μια ομάδα να έχει τόσα πολλά νέα πρόσωπα? Είναι δύσκολο αυτό, γιατί ξέρετε, το βόλεϊ είναι το πιο ομαδικό σπορ που υπάρχει. Μην προσπαθείτε να το συγκρίνετε με άλλα ομαδικά, όπως το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, που εκεί λίγο και τα ατομικά χαρακτηριστικά παίζουν ρόλο. Εδώ είναι πάρα πολύ ομαδικό. Δηλαδή, αν έχεις τον καλύτερο επιθετικό του κόσμου, σας δώσω ένα παράδειγμα, αν ο Πασταδόρος δεν μπορεί να του κάνει την πάσα που πρέπει, δεν θα πρόκειται ποτέ να αποδώσει. Εάν έχεις τον καλύτερο Πασταδόρο του κόσμου, αν η υποδοχή δεν πάει καλά στα χέρια του, επίσης δεν μπορεί ο Πασταδόρος να παίξει καλά. Μιλάμε για αλληλεσύνδεση όλων αυτών των στοιχείων, τα οποία τελικά κάνουν αυτό που λέμε ομάδα και αυτό που λένε αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, μην κοιτάτε, είναι πολύ δύσκολο μια ομάδα με καινούριο πρόσωπο να αποδώσει. Πρέπει να υπάρχει κοινός τρόπος σκέψης, κοινή φιλοσοφία, και σιγά σιγά δομείται, ξαναλέω αυτό, με την καθημερινότητα της προπόνησης. Με το να κερδίζεις, με τα παιχνίδια και με τον κοινό τρόπο σκέψης. Άρα, όντως λοιπόν είναι δύσκολο, άρα δεν είναι δικαιολογία, είναι πραγματικότητα. Για να το κάνουμε λίγο πιο εύκολο. Δεν είναι δικαιολογία. Είναι μια πραγματικότητα. Καμία δικαιολογία, είναι πραγματικότητα, ότι όντως τα νέα πρόσωπα θέλουν τρόπο δουλειάς κοινό, θέλουν χρόνο, αλλά εγώ είμαι εδώ, ξαναλέω, δεν ζητάω χρόνο, είμαστε πια στον Ιανουάριο, δεν ζητάω χρόνο, ζητάω καλή δουλειά, καλή λειτουργία από την ομάδα, και από το πρώτο παιχνίδι είμαστε έτοιμοι να κρυθούμε και να δείξουμε αμέσως τη βελτίωση της ομάδας. Ραφαήλ. Κότς, προετοιμαζόσασταν για τη σεζόν με τον Ηρακλή Χαλκίδας, έγινε ότι έγινε, δεν μπόρεσε τελικά η ομάδα να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα. Πώς βλέπετε, σαν παρατηρητής, μέχρι χθες τουλάχιστον το πρώτο μισό της σεζόν, εκτός από το ΠΑΟΚ και για τις υπόλοιπες ομάδες, την εικόνα που έδειξαν? Εντάξει, νομίζω ότι έχουμε ένα καλό επίπεδο αγωνιστικά, υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι ένα επίπεδο πάνω. Και υπάρχουν από εκεί και πέρα πολύ καλές ομάδες, οι οποίες μπορούν να κάνουν τη ζημιά ανά πάσα στιγμή. Μπορούν σε ένα νοκάουτ, ας πούμε, παιχνίδι κυπέλου, να κερδίσουν έναν από τους δύο, όπως προανέφερα, μεγάλους. Αλλά νομίζω σε βάθος χρόνου οι δύο αυτές ομάδες, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, θα κυριαρχήσουν. Από εκεί και πέρα οι ομάδες είναι αρκετά καλές. Έχουμε δει αρκετό καλούς παίχτες φέτος στο πρωτάθλημα. Και πρέπει να είμαστε σε όλα τα παιχνίδια ιδιαίτερως προσεκτικοί. Ένα πρωτάθλημα με 10 ομάδες πια. Πλήγμα βέβαια το ότι δεν έπαιξε η ομάδα της Χαλκίδας ή το εθνικό που ήμουν πέρυσι προπονητής. Αλλά είναι μια πραγματικότητα, πρέπει να την αποδεχτούμε. Υπολείπεται, coach, ο ΠΑΟΚ σε ποιότητα του Ολυμπιακού? Σε ετοιμότητα σίγουρα, εντάξει, το είδαμε. Αλλά σε ποιότητα μήπως υπολείπεται? Υπάρχει περίπτωση να ερχόμουν σε μια ομάδα που πίστευα κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι η ομάδα είναι πολύ καλή, οι αθλητές είναι πάρα πολύ καλοί, το σωματείο πολύ μεγάλο. Ήρθα λοιπόν σε μια ομάδα ξέροντας ότι με λίγες βελτιώσεις μπορούμε να πάρουμε τους τίτλους. Άρα δεν θα ερχόμουν ποτέ σε μια ομάδα που πίστευα ότι υπολείπεται. Ναι. Ο ΠΑΟΚ που βρήκατε αυτές τις πρώτες ώρες που είσαι στο τιμόνι της ομάδας, με τον ΠΑΟΚ που αγωνιστήκατε το 2001-2002, έχει κοινά σημεία ή όχι τόσο πολλά? Κοινά σημεία υπάρχουν, τα ίδια γραφεία, το ίδιο γήπεδο. Αστείευομαι, έτσι. Εννοείται πως είναι πολύ μεγάλο το σωματείο, και τότε ήταν, παρότι δεν έκανε πρωταθλητισμό με την έννοια να κερδίζει τίτλους. Ήμασταν τέταρτο-πέμπτη τότε. Αλλά πάλι ένιωθες αυτό, ότι ήταν μια μεγάλη ομάδα που έπρεπε να αγωνιστείς και να κερδίζεις συνέχεια. Υπήρχε πάντα αυτό, ότι ακόμη και να έχανες από ομάδες που κερδίζαν τα πρωταθλήματα τότε, ήταν πρόβλημα.
Το ένιωθες. Αλλά γενικά έχω πολύ καλές αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο, από εκείνη την εποχή. Είχα περάσει μια πάρα πολύ καλή χρονιά, χωρίς προβλήματα, με συνέπεια. Οπότε έχω μόνο καλές αναμνήσεις. Coach, πόσο διαφορετικό είναι να είσαι παίκτης από το να είσαι προπονητής? Έχετε κατακτήσει πάρα πολλά τρόπαια, έχετε γεμάτη καριέρα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, δύο διαφορετικές δουλειές. Επειδή εγώ το χόρτασα σαν παίκτης, πραγματικά έπαιξα 30 χρόνια. Την επόμενη μέρα έγινα προπονητής. Δεν έχω κανένα παίκτη μέσα μου πια. Ναι. Έχει σκοτωθεί ο παίκτης, αυτό που λέμε. Την επόμενη μέρα έγινα προπονητής. Δεν θέλω να δείξω, γιατί πολλοί παίρνουν αυτό το λάθος, ότι τι καλός που ήμουν εγώ σαν παίκτης, ελάτε να δείτε πώς έπαιζα εγώ. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό για μένα δεν υπάρχει. Είμαι 100% προπονητής πια. Θέλω να... Απλά το μόνο που μένει είναι η νοοτροπία του winner που είχα σαν αθλητής, θέλω να τη μεταδώσω και σαν προπονητής. Ραφαήλ, αν έχεις κάτι άλλο να ρωτήσεις τον coach. Όχι, νομίζω από πλευράς μου τον ευχαριστήσω, να το ευχηθώ κάθε επιτυχία και καλή χρονιά φυσικά και υπομονή φυσικά, εντάξει, γιατί το κοινό του ΠΑΟΚ ξεκίνησε φέτος με αρκετές προσδοκίες οι φίλοι του Δικεφάλου, λίγο στην πορεία έγιναν αυτά, αλλά νομίζω ότι πλέον και με τα όσα θα αλλάξουν στην ομάδα θα δούμε ένα τελείως διαφορετικό ΠΑΟΚ στο δεύτερο μισό της σεζόν. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και καλή δύναμη, coach. Αν και ξέρω ότι δεν θα κάνετε και πολύ ξένια στις γιορτές την πρωτοχρονιά, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω το προτιμάτε αυτό, το να υπάρχει ένταση, γιατί είναι μια περίοδος που πρέπει πραγματικά να εκμεταλλευτείτε κάθε ώρα, νομίζω. Άλλωστε, για μένα το βόλεϊ είναι η ζωή μου. Οπότε ό,τι έχει να κάνει γύρω από το βόλεϊ, για μένα μου δίνει χαρά. Ωραία. Καλή δύναμη, υγεία και όσοι περισσότεροι τίτλοι. Και μακροημέρευση στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή χρονιά. ΠΑΟΚ 24. Ραφαήλ, σε κρατάμε λίγο. Ναι, έγινε. Λοιπόν, αυτός ήταν ο νέος τεχνικός του Δικεφάλου, ο Θανάσης Ψάρας. Ραφαήλ, έχουμε κάτι ρεπορταζιακό. Στο ρωτάω τώρα γιατί ο coach νομίζω ότι δεν θα έμπαινε σε διαδικασία να μιλήσει με ονόματα. Εντάξει. Λογικό, νομίζω. Πάντως, Ραφαήλ, η λέξη κλειδί σε όλους αυτές από χθες νομίζω είναι η λέξη αλλαγή. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές και σε πρόσωπα δηλαδή. Ναι, και φαντάζομαι ότι θα πάει και στο πληθυντικό όσο περνάνε οι μέρες, θα πάμε σε αλλαγές. Δηλαδή, εντάξει, ήταν αναμενόμενο νομίζω ότι θα ξεκινούσε ο ΠΑΟΚ και το έχει ξανακάνει και τα προηγούμενα χρόνια με επιτυχία όπως φάνηκε. Επιτυχία, ότι πάντα αλλάζει το χειμώνα. Επομένως, αυτό περιμένουμε και τώρα. Άρα, περιμένουμε και αποχωρήσεις και προσθήκες. Νομίζω ναι, γιατί φέτος έτσι όπως είναι δομημένο το ρόστερ του ΠΑΟΚ, κάτι τέτοιο είναι δεδομένο. Από την άποψη ότι είναι γεμάτο. Δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή που μπορεί να έλειπε ένας παίχτης και να έλεγαν από τη διοίκηση ας περιμένουμε το χειμώνα να δούμε τι θα προκύψει. Φέτος ήταν 14 παίχτες από την αρχή. Άρα αν πρέπει να έρθει κάποιος, θα φύγει κιόλας. Μπορούμε, Ραφαήλ, να μιλήσουμε για πρόσωπα που είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση? Αν πάμε από με το δεδομένο το ότι ο ΠΑΟΚ παρουσίασε ένα σοβαρό πρόβλημα στην υποδοχή και κυρίως αυτό συνδέεται και με την επίθεση, άρα πάμε στην επιλογή ενός ξένου ακραίου top επίπεδου, ο οποίος θα έχει έφεση στην υποδοχή αλλά θα μπορεί να κόψει και να τελειώσει και τις δύσκολες μπαλιές που είναι υψηλές, για να προσφορηθεί λίγο και ο Τζούριτς, μάλλον πάμε σε αποχώρηση του Χιμένεθ. Θα ήταν ένα σενάριο δηλαδή το οποίο θα μπορούσε να γίνει. Από την άποψη ότι παίζουν στην ίδια θέση, είναι καλύπτει θέση ξένο ο Χιμένεθ. Δύσκολα να πάει για τρίτος πλέον ακραίος ο Χιμένεθ, δηλαδή να μπει στον πάγκο. Ο Κόρτσανιούκ έχει δείξει πολύ πιο σταθερός να είναι στο πρώτο μισό της σεζόν. Άρα νομίζω ότι ένα σενάριο είναι εκεί πέρα. Να σε ρωτήσω κάτι, άνω τελεία λίγο για το Χιμένεθ. Ναι. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι είναι πολύ αγαπητό πρόσωπο στις τάξεις των φιλάθλων. Και σε ρωτάω γιατί έχεις δει όλα τα παιχνίδια σε αντίθεση με μένα που τα έχω δει περιστασιακά ή δεν είμαι και ειδικός στο βόλεϊ. Ήταν όντως μέτριος, δεν θα πω κακός ο Χιμένεθ, ή τέλος πάντων κατώτερος των προσδοκιών με την επανεμφάνισή του στον ΠΑΟΚ, ή μήπως αδικήθηκε για το Στάνκου? Και τα δύο νομίζω. Καταρχάς το αρνητικό για το Χιμένεθ ήταν ότι άργησε να έρθει ναι, στην okay, ναι. Και με όλα αυτά που γίνανε. Χωρίς να είναι φαντάζομαι δική του ευθύνη, εντάξει. Ναι. Εκεί έπρεπε μετά πλέον να διεκδικήσει τη θέση του από τον Γκόρτσανιούκ και τον Σαφράνοβιτς, οι οποίοι είχαν δείξει μια πολύ πιο σταθερή εικόνα μέχρι στιγμής στα παιχνίδια. Ίσως και ο Στάνκου να το φοβήθηκε λίγο. Στα παιχνίδια που τον επέλεξε ο Ρουμάνος έδειξε ο παλιός Χιμένεθ. Δηλαδή με τον ωραίο αυτό ρυθμό στην επίθεσή του, με τα προβλήματα στην υποδοχή. Δεν ήταν δηλαδή νομίζω ότι το κάτι παραπάνω που θα μπορούσε να δώσει στον ΠΑΟΚ. Ήταν αυτό το οποίο έδωσε και τα προηγούμενα χρόνια που ήταν στην ομάδα. Γιατί έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσε να κάνει λίγο καλύτερη διαχείριση και να μην το ξεχνάει για δύο και τρία σέτα, ας πούμε, τον Χιμένεθ
στον πάγο και να πάρουν ανάση αυτή που είπες, αλλά και να δώσει και καλύτερο ρυθμό στο Χιμένεθ. Η δική μου άποψη, όπως το βλέπω απ' έξω, εντάξει. Αυτό ισχύει, γι' αυτό το πλήρωσε κιόλας αυτό ο Στάνκου, το ότι δεν διαχειρίστηκε σωστά το ρόστερ που είχε στα χέρια. Δεν ήταν μόνο ο Χιμένεθ, ήταν και άλλοι παίκτες οι οποίοι χάθηκαν στο rotation. Ας το πούμε, ο Μπούτος, ο Καπετανίδης, γιατί οι μόνες περιπτώσεις που περνούσαν στο μάτι δεν είχαν κρυφθεί τα παιχνίδια. Ναι. Ο Μάρκες. Ο Μάρκες είναι λίγο μια περίπτωση περίεργη, την άποψη ότι αποκτήθηκε ως κεντρικός. Στην πορεία ο Τακουρίδης με τον Νεόκολιτς ανέβηκαν και έδειξαν ότι είχαν ένα πολύ καλύτερο δέσιμο στο φιλέ. Έγινε βέβαια το απρόπτο με τον τραυματισμό του Τζούριτς. Ο Μάρκες χρησιμοποιήθηκε ως διαγώνιο, έδωσε κάποιες λύσεις. Επομένως είναι και αυτός ένα ερωτηματικό για το τι θα γίνει. Είναι επίσης ξένος, σε περίπτωση που φύγει το τι παίχτης θα αποκτηθεί, γιατί μετά ο ΠΑΟΚ πάει αυτομάτως τρεις στους κεντρικούς, θα μείνει δηλαδή με τον Θακουρή, τον Όκολιτς και τον Γάτσι. Επομένως είναι ένα ερωτηματικό το τι θα γίνει με τον Μάρκες. Ο Τζούριτς, στοίχημα για τον νέο coach, ίσως υπάρχει κάποια εξέλιξη με αυτόν. Ο Τζούριτς νομίζω ότι ήταν το βαρύ χαρτί του ΠΑΟΚ, δύσκολα δεν νομίζω ότι δεν μπορεί να στηριχθεί, και από την αρχή της σεζόν όλοι λέγανε ότι αυτό το οποίο θα δούμε από τα μέσα της σεζόν και μετά θα είναι ένας τελείως διαφορετικός Τζούριτς. Εκείνος χθες αρνήθηκε, μέσα εισαγωγικά αρνήθηκε την πρόταση που του έγινε για την επιστροφή στην Εθνική, είπε ότι δεν νιώθει έτοιμος να δώσει όσα θα μπορούσε ο ίδιος. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, αποφάσισε να συνεχίσει και τις προπονήσεις του με τον ΠΑΟΚ και να μείνει στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω όμως ότι και ο ίδιος ο Τζούριτς το έχει δηλώσει πολλές φορές ότι θέλει και ότι θα προσπαθήσει να κάνει τα πάντα για να δείξει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Ναι. Πρώτο μάτς, κάτι τελευταίο, Ραφαήλ, του ΠΑΟΚ με τον Ψάρα πλέον στο τιμόνι το 2019. Ναι. Και βγαίνει και σαν αντίπαλος πλέον ο Σάκιος Πλάρης του Παναθηναϊκού, με τον οποίο έχει κερδίσει τίτλους στο παρελθόν. Είναι στις 12 Ιανουαρίου εκτός έδρας. Ένα σημαντικό μάτς έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στον ΠΑΟΚ για την δεύτερη θέση. Οπότε ο ΠΑΟΚ καλείται να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, να δείξει φυσικά ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο και συνέχεια να δει και τα υπόλοιπα στη σεζόν που μένει πλέον με το πρωτάθλημα και με το κύπελο. Εντάξει, νομίζω. Είναι αρκετές ημέρες για να δώσει το στίγμα του ο νέος τεχνικός και δεν είναι τυχαίο και το διάστημα που έγινε η αλλαγή. Έτσι. Είναι, νομίζω το ξέραν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι υπάρχει αυτό το κενό. Δεν είναι τεράστιο, αλλά είναι σημαντικό. Είναι 2 εβδομάδες. Οπότε ήταν και αυτό νομίζω η αιτία που έγινε τώρα η αλλαγή προπονητή. Σωστό. Και δεν περιμέναν το μάτς με τον Παναθηναϊκό ενδεχομένως. Είχε ήδη υπάρξει έτσι αλλιώς η απόφαση. Είχαμε πει από τα μάτς με τον Ολυμπιακό. Είχαν δει δηλαδή οι άνθρωποι της διοίκησης τα σημεία στα οποία πονάει η ομάδα και νομίζω ότι πλέον θα δρομολογηθούν και οι επόμενες αλλαγές για να δούμε έναν τελείως διαφορετικό ΠΑΟΚ. Ήδη και ο Ολυμπιακός έκανε την κίνησή του με τον Αλεξή, τον ανακοίνωσε. Βέβαια είπαμε και αυτό, δεν ξέρω κατά πόσο θα περιέχει ρίσκο, γιατί πλέον ο Ολυμπιακός έχει 5 ξένους και μπορεί να παγωθεί εντός εισαγωγικών ο Μπέμ, ο Γερμανός κεντρικός, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ καλή σεζόν μέχρι στιγμής. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ. Καλή συνέχεια, Ραφαήλ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Επίσης. Λοιπόν, αυτά νομίζω. Κλείνουμε εδώ και την ομάδα βόλεϊ. Νομίζω ότι ο κότς μας έβαλε λίγο στο κλίμα και στο πώς ζει αυτές τις πρώτες ώρες τον ΠΑΟ και το τι περιμένουμε. Σε πρώτη φάση. Αναλυτικός νομίζω στη συνέντευξή του. Αυτό που περιμένουμε είναι οι αλλαγές που προαναγγέλουν όλοι. Είτε από την πλευρά του ΠΑΟΚ από τη διοίκηση, είτε ο προπονητής που το είπε καθαρά, νομίζω. Και μου άρεσε, αγάπη, στα αυτιά τουλάχιστον αυτό που είπε, ότι δεν θέλω πίσωση χρόνου. Ναι. Έτσι, όλα φαίνονται στο παρκέ, okay, ναι. Και στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά είναι σημαντικό να το λέει κάποιος ότι δεν περιμένω πίσωση χρόνου. Ναι, γιατί το εύκολο μακάρι είναι να πούμε λίγο χρόνο, να βρεθούμε με τους παίκτες, να μπούμε σε που δεν είναι και παράλογο, εντάξει. Αλλά δεν είναι, αλλά αυτό που λέει είναι η αλήθεια, ότι δεν υπάρχει χρόνος σε αυτό το χρονικό μακάρι, σημείο. Μακάρι, όπως είπε και ο ίδιος, από τον πρώτο πόντο, από τον πρώτο σετ να αρχίσει η ομάδα, δεν περιμένω εγώ να φτάσει στο 100% από το πρώτο μάτς, αλλά ας αρχίσει από το 50, να πάει στο 55, στο 60 και να φτάσει όταν θα κρίνονται οι τίτλοι στο 100% και να δώσει και φέτος χαρά στον κόσμο. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμά μας. Αφού σας πούμε ότι στο Ρίζιση Καζίνο γίνεται ένας χαμός με τον Τάκη Ζαχαράτο, πάρτε και κλείστε γκέρος στις θέσεις σας. Μαθαίνω ότι για αύριο Σάββατο τα πράγματα είναι δύσκολα. Εντάξει, υπάρχουν θέσεις για σήμερα. 10 παρατέταρτο ξεκινάει η παράσταση και για την Κυριακή. Δοκιμάστε και για το Σάββατο.
στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο, ticketservice.gr και στα καταστήματα Γερμανός. Πληροφορίες στο 2310-491-291 για πληροφορίες για την παράσταση του Άκη Ζαχαράτου στο θέατρο Βεργίνα. Μαζί μας ήταν και ο Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής, με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη που τρέχουν όλο αυτό το διάστημα. Οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιο και προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους με δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας. Ο Φτίκας είναι στην Κάτω Τούμπα Πόλωνος 3739 πάνω από το κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 905503. Μαζί μας είναι και τα Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε στο γάμο σας. Εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Πλήρη ανδρική ένδυση, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πάρα πολλά άλλα. Έχω δει ένα σακάκι αγάπη. Στα Alter Ego, εχθές. Άστο. Τι χρώμα? Μαύρο. Εντάξει, πάλι καλά. Τι να πάρω, εσύ, κίτρινο, δεν ξέρω σε παρακαλώ. Λοιπόν, Ευκαρπία το ένα κατάστημα, 25 Μαρτίου 12, Καλαμαριά το άλλο, Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterecofashion.gr για να μπείτε με την ησυχία σας και να δείτε τι σας προσφέρουν και ΝΑΚ, τα κορυφαία παπούτσια στην πόλη και όχι μόνο. Ο ΠΑΟΚ θα φοράει για όλη τη διάρκεια της σεζόν πολιτικά παπούτσια ΝΑΚ Σους. Και τα ίδια ακριβώς και πάρα πολλά άλλα μπορείτε να τα βρείτε στο nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ που έχουν στην πόλη με πάρα πάρα πολύ καλές τιμές και φυσικά και στο Λευτέρος Βενιζέλος για όσους ταξιδεύουν. Είναι ευκαιρία να περάσετε και από εκεί και να κάνετε ψώνια τη τελευταία στιγμή. Θα πάμε στο διάλειμμα αφού σας πούμε ότι βγήκε λευκός καπνός από το Συμβούλιο των Σοφών στη Super League. Θα πούμε μετά. Εντάξει, περιμένουμε και το ρεπορτάζ να μάθουμε περισσότερα. Με το που μπούμε θα σας ενημερώσουμε για το τι και πώς και πότε θα παίξει ο ΠΑΟΚ και τι γίνεται με τις αγωνιστικές. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107 και 4. Αυτό που λέγαμε, θα γίνει. Ναι, για την απόφαση της Λίγκας. Τελικά το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει και πάλι με την αγωνιστική που αναβλήθηκε. Συνεπώς ο ΠΑΟΚ δεν θα ταξιδέψει στην Τρίπολη την Κυριακή 13 Ιανουαρίου. Αλλά θα υποδεχτεί τον Μπας Γιάννηνα στην Τούμπα. Ουσιαστικά πάει όλο το πρωτάθλημα μία εβδομάδα πίσω. Ναι. Μία παράμετρος, δεν ξέρω κατά πόσο ενδιαφέρει ή όχι, είναι τι θα γίνει με τους ανθρώπους που έχουν κλείσει εισιτήρια από τη Γερμανία, από την Ολλανδία, την Αγγλία για να δουν κάποιο από τα ντέρμπι. Για ακόμα μια φορά πάει πίσω, μάλλον πάει στράφει όλος ο προγραμματισμός τους. Εντάξει. Έγινε ψηφοφορία. 13-3 ήταν το αποτέλεσμα. 13 ψήφισαν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με την αγωνιστική που αναβλήθηκε. Οι τρεις που δεν ψήφισαν αυτό και έθεσαν έτοιμα να γίνει η αγωνιστική σε εμβόλυμη ημερομηνία ήταν ο Ολυμπιακός, ο Πανιώνιος και ο Άρης. Οι υπόλοιπες 13 ομάδες ψήφισαν να γίνει η 15η αγωνιστική τώρα στη θέση της 16ης. Άρα να πάει αυτό, να πάει το πρωτάθλημα μία αγωνιστική πίσω. Οκ. Okay. Πάει ντόμινο όλο το πρωτάθλημα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν θα αντιμετωπίσει την Τρίπολη στις 19 Ιανουαρίου. Στις 26 Ιανουαρίου θα παίξει με τον Πανιόνιο. Και πάει όλο μία εβδομάδα μετά ουσιαστικά. Ναι. Και υπάρχει και ένα θέμα πλέον με τον Ολυμπιακό. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που πάει πλέον στις 17 του Φλεβάρι. Ναι, ήταν στις 10, πάει 17. Είναι ανάμεσα στα δύο ματς του Ολυμπιακού με την Δυναμό. Έχει τη σημασία του και αυτό σίγουρα. Είναι ακριβώς στη μέση. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον ΠΑΟΚ μετά το παιχνίδι. Ναι, είναι ακριβώς στη μέση. Με την Δυναμό. Και όχι πριν όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Εντάξει, και θα παίξουν μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ Ολυμπιακός και όχι πριν τη ρεβάνς με τους Ουκρανούς. Ναι. Εντάξει. Η ουσία είναι και η είδηση που βγήκε τώρα πριν από λίγο ότι το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει από την αγωνιστική που σταμάτησε. Άρα θα έχουμε ΑΕΚ Λεβαδιακός, Ξάνθη Άρης, Λαμία Απόλλωνας Σμύρνης, Όφη Ατρόμητος, Ολυμπιακός Λάρισα, ΠΑΟΚ Πας Γιάννενα, Πανετολικός Παναθηναϊκός και Πανιόνιος Αστέρας Τρίπολης και μετά καλών εχών των πραγμάτων, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι με τη Σούπερ Λίγκα και το ελληνικό πρωτάθλημα, θα έχουμε τη 16η αγωνιστική 19, 20 και 21 Ιανουαρίου.
Ναι, αυτό. Πάει μία λίγο πιο πίσω. Σε κάθε νομίζω περίπτωση το, πιο εύκολο το κύπελο δεν θα αλλάξει. Ναι, όχι. Γιατί αν υπήρχε εμβόλυμη 5-6-7 θα υπήρχε θέμα με το κύπελο. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στις 8 Ιανουαρίου ημέρα Τρίτη με την Παναχαϊκή στην Πάτρα. Θα πάει λοιπόν στην Πάτρα ο ΠΑΟΚ να βάλει τις βάσεις για την πρόκληση στους 8 και συνέχεια θα υποδεχτεί τον Μπας Γιάννινα στην Τούμπα. Και θα κλείσει έτσι ο πρώτος γύρος της φετινής Super League. Αυτή ήταν η εξέλιξη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διοργανώτερης Αρχής. Είπαμε η πρόταση του Ολυμπιακού να γίνει εμβόλυμη 15η δεν πέρασε. Είχε μόνο την παράταση του Πανιωνίου και του Άρη σε επίπεδο ψηφοφορίας. Οι υπόλοιπες 13 ομάδες ψήφισαν το πρωτάθλημα να ξεκινήσει από την αγωνιστική που σταμάτησε. Ουσιαστικά έγινε δεκτό και το αίτημα της Νόβα και της ΕΡΤ, που και η ΕΡΤ ήθελε να γίνει αναμενόμενο, να πάει έτσι. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι, και από την άλλη δεν πέρασε το αίτημα του Ολυμπιακού που ήθελε να γίνει σαν εμβόλυμη η 15η αγωνιστική. Ναι. Και με μεγάλη διαφορά, έτσι μιλάμε για 13-3. Θυμίζουμε 13 οι ομάδες που ήταν υπέρ, Ολυμπιακός, Άρης και Πανιώνιος ήταν κατά του να πάει ουσιαστικά μία εβδομάδα πίσω το πρόγραμμα. Αυτό είναι, τουλάχιστον βγήκε γρήγορα ναι, πάλι καλά. Η απόφαση. Θα ξέρουν οι προπονητές κυρίως. Ναι, να μην χρειάζεται να πάρει μέρες αυτό το πράγμα. Πήρε ήδη μια μισή εβδομάδα περίπου. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει απόφαση. Ξέρουμε τι μας γίνεται πλέον. Ναι, ξέρουμε απλώς, ότι ξεκινάμε με 15η αγωνιστική. Και βλέπουμε. Θα προσαρμόσει και ο Λουτσέσκο τα πλάνα του ανάλογα. Okay. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από τη στιγμή που υπάρχει το κύπελο πριν, οπότε έτσι κι αλλιώς είχε αγώνα. Ναι, αλλιώς είναι όμως μετά να παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης και αλλιώς με τον Παντζέννα στην Τούμπα. Εντάξει, οπότε ενδεχομένως ίσως διαμορφώσει κάπως τα πλάνα του. Το καλό είναι ότι ξέρει το πρόγραμμα και ο προπονητής και οι παίκτες. Το σημαντικό αυτό είναι. Δυστυχώς υπάρχουν και φίλαθλοι, όχι μόνο του ΠΑΟΚ, όλων των ομάδων που θα την πληρώσουν γιατί έχουν κλείσει εισιτήρια. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ ενδεχομένως για το μάτς με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Ναι, από το εξωτερικό, γενικά, την Κύπρο, okay, για ακόμα μια φορά. Είχαν οριστικοποιήσει κάποιες ημερομηνίες. Δεν. Υπάρχει ένα θέμα για να το. Νομίζω το κλείσαμε αυτό. Ναι, με την Super League. Υπάρχει ένα θέμα από το πρωί. Ένα δημοσίευμα στην Αθήνα, στο atromitistas.gr, που κάνει λόγο για ενδιαφέρον της ΡΕΝ για τον Γιαννούλη, τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος εντάξει με τις εμφανίσεις του στον Ατρόμητο είναι πολύ λογικό να έχει προσελκύσει σε διάφορες ομάδες και από την Ευρώπη. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται ή γράφεται κάτι από το εξωτερικό για τον Γιαννούλη. Στο συγκεκριμένο δημοσίευμα, μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι έχει γίνει και πρόταση ή ότι είναι να έρθει πρόταση στον ΠΑΟΚ από την ΡΕΝ, ότι τέλος πάντων οι Γάλλοι έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους σε πρώτη φάση. Αλλά με βάση, νομίζω, και όσα ξέρουμε και τα δεδομένα, ούτε ο ΠΑΟΚ φαίνεται τεθειμένος να μπει σε κάποια κουβέντα για τον Γιαννούλη. Δηλαδή, πιο πολύ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ περιμένει και υπολογίζει τον Γιαννούλη να επιστρέψει πλέον. Ούτε και ο Ατρόμητος, που έχει λόγο, γιατί. Και ο ίδιος ο παίκτης, γιατί να σου πω κάτι, ο παίκτης έχει κάνει ένα πρώτο μισό πάρα πολύ καλό. Είναι βασικός, είναι από τους πρωταγωνιστές της ομάδας, πάει καλά. Ένα δεύτερο μισό έμεινε, μακάρι να είναι ανάλογο, μακάρι να είναι καλά και υγιής και να συνεχίσει έτσι. Και από εκεί και πέρα, τι να πω, επειδή σε συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε δει και αρκετά πράγματα που έχουν συμβεί, να επιστρέψει το καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ και να βρει και εδώ πέρα το ρόλο του, που νομίζω ότι δεν θα δυσκολευτεί. Πάντως, στη συγκεκριμένη φάση έχει λόγο και ο Ατρόμητος. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή, δεν μπορεί σε ένα υποθετικό σενάριο η ΡΕΝ και η κάθε ΡΕΝ να συμφωνήσει με τον ΠΑΟ και να πάρει τον παίκτη. Ακριβώς. Έχει λόγο και ο Ατρόμητος, που δεν νομίζω να θέλει να χάσει έναν τόσο σημαντικό του παίκτη. Έναν βασικό ποδοσφαιριστή του, που μάλιστα είναι και μέλος της περσινής ομάδας, άρα υπάρχει η ομοιογένεια, ξέρει τον ρόλο του, έχει κολλήσει με την ομάδα, όπως και ο Ευθύμης Κουλούρης φέτος, όπως και ο Χατζησαΐας από πέρσι. Ναι. Εντάξει, δεν έχει λόγο ο Ατρόμητος να χαλάσει ούτε κατελάχιστο τη συνταγή αυτή που τον έχει φέρει στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και διεκδικεί με αξιώσεις ακόμα και την έξοδο στο Champions League. Άλλωστε, απέχει μόνο 2 βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Ναι. Ο Ατρόμητος. Και πραγματικά νομίζω και ο ΠΑΟΚ πιο πολύ περιμένει τον Γιαννούλη να επιστρέψει για να μπει σιγά-σιγά παρά να μπει σε κουβέντα, σε οποιαδήποτε κουβέντα διαφορετική για το μέλλον του. Το σημειώνουμε, υπήρχε αυτό το δημοσίευμα σήμερα. Θα δούμε αν θα υπάρξει όντως ή υπάρχει όντως
και για τον Γιαννούλη πρόταση από τη ΡΕΝ. Και αν θα ακολουθήσει και τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Ναι. Έχει βγει και το backstage από το βίντεο το χριστουγεννιάτικο που έχει κάνει η ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα. Απολαυστικό όντως. Εγώ θα σου πω προσωπικά το απόλαυσα πιο πολύ από το κανονικό βίντεο. Που OK ήταν πολύ καλό, ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ουσιαστικά ήταν μια μικρού μήκου ταινία κάπως, πεντάλεπτη. Αλλά το backstage είναι πιο απολαυστικό, να ξέρεις. Το έβλεπα τώρα στο διάλειμμα. Μπήκε στο ΠΑΟΚ 24. Πασχαλάκης, δεν σταματάει. Ακόμα και ο Λουτσέσκου τα βάλει μαζί του. Ο Βιερίνη του έλεγε φύγε καλύτερα να κάνουμε εμείς το γύρισμά μας και έλα να το κάνεις μόνος μετά. Δεν σταματούσε. Ναι. Ο Μαλεζάς, εντάξει, ήρεμη δύναμη αυτός ο άνθρωπος πραγματικά. Ο Βέρμπλουμ ήταν σχετικά ήσυχος. Ο Πρίγιοβιτς δεν καθότανε από ό,τι έβλεπα. Πολύ ωρεξάτος και φυσικά ο Πέλκας ούτε στον ύπνο του στέριου. Είδαμε και χθες ένα μικρό στιγμιότυπο στο Twitter που είχαν ανεβάσει με τον Πέλκα. Δεν σταματάει. Ωραίο, πολύ ωραίο. Μπείτε λοιπόν στο ΠΑΟΚ 24. Αξίζει πραγματικά. Και δείτε το βίντεο της ΠΑΕΠΑΟΚ για τα backstage του χριστουγεννιάτικου γυρίσματος. Και ήταν και πολύ ωραίο το χθεσινό επίσης από το ΠΑΟΚ TV που ήταν στο 3-on-3 που είχε γίνει με την ομάδα μπάσκετ. Το ΠΑΟΚ TV έβγαλε χθες ένα πιο μεγάλο βίντεο. Ουσιαστικά ό,τι έγινε το είδαμε και ήταν πολύ ωραίο. Πασχαλάκης κάρφωμα στο τέλος. Ναι. Κανονικά. 1,97 είναι. Εγώ σοκαρίστηκα λίγο. Το έκανε πολύ εύκολα. Αγάπη είναι 1,97. Ναι, το έκανε πολύ εύκολα. Συν τη άλλη είναι και αθλητής. Ναι, οκ. Okay. Είναι το γυμνασμένος. Πολύ εύκολα. Και ο Άρτα την έβρισκε. Ο Άρτα εντάξει. Έχει τη φλέβα από τον μπαμπά, αλλά την έβρισκε όντως. Μα το έλεγαν, αλλά δεν το είχαμε τόσο πολύ. Όχι, εντάξει, και είχαμε την εικόνα το... από τον Άρη που είχε μείνει να βαρέσει. Τι παρούσε, τρίποντα παρούσε στον Άρη. Ναι. Δεν ήταν και πολύ πετυχημένη εκείνη η προσπάθεια, αλλά προχθές θα πήγε πάρα πολύ καλά. Ο Γκος ότι. Καλά, εντάξει. Ναι. Και ο Λίνος. Σουτέρ πήγαινε μέσα. Ο Λίνος πάνω από τον Βιερίνη έπιανε την μπάλα, ρε, εσύ. Από πάνω την έπιανε συνέχεια. Ωραίο το σουτ του Πασχαλάκη από μέση απόσταση. Ναι. Από τα 4-5 μέτρα. Ναι. Εντάξει, και με στυλ και αποτελεσματικό. Και ο Βιερίνη το πάλεψε. Ο Βιερίνη δεν πολύ φάνηκε. Πάλεψε, εντάξει. Εντάξει, και πολύ στην άμυνα αναλώθηκε. Δύσκολο το έργο. Τα ριμπάου τα παίρναμε από το κεφάλι του. Άνετα. Ο Λίνος εκεί πέρα είχε. Άστο. Τεράστιο προβάδισμα. Είχε αναλάβει τον Γκόσο ο Βιερίνια. Ναι. Δύσκολα τα πράγματα. Από τους τρεις είχε ζητάει και λίγο πιο εφικτό. Αλλά η ποδοσφαιρική ομάδα στάθηκε αξιοπρεπέστατα. Ναι, αρέσει, κανονικά. Έχω τις αμφιβολίες μου. Ο Άρντα έκανε εκεί πέρα τα πάντα. Πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Καλά, σίγουρα τους άφησαν και λίγο να το χαρούν. Λίγο ναι, εντάξει. Φάνηκε κιόλας, εντάξει. Εντάξει. Αλλά ήταν ωραίο. Πολύ ωραίο. Και αυτό αξίζει να το δείτε. Καλά, εντάξει. Ο Σύφης από πίσω να κάνει κανονική κερκίδα που είχαμε δει ένα μικρό βιντεάκι, αλλά στο χθεσινό φάνηκε όλο. Άλλο και αυτό. Κορυφαία στιγμή. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Πάντως στάθηκε επάξια η ποδοσφαιρική ομάδα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να σταθεί επάξια η μπασκετική ομάδα στη ρεβάνς που θα γίνει στην Τούμπα. Θα του αφήσουν λίγο κι αυτού. Δεν θα του αφήσουν λίγο. Θα πρέπει. Εντάξει, εννοείται ότι θα του αφήσουν. Εντάξει. Αλλά θα είναι δύσκολο το έργο των καλαθοσφαιριστών. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Θα το παλέψουν. Λέγαμε την άλλη φορά με τον Νίκο ποιοι μπορούν να εκπροσωπήσουν επάξια τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Πεντάδα. Ο Αθηναίου. Ψάχνουμε. Ο Αθηναίου. Ο Ζάρας. Ο Ζάρας. Ο Λίνος. Για τέρμα. Ναι. Όχι, για μέσα ο Λίνος. Για μέσα. Οι Αμερικανοί είναι ένα ερωτηματικό. Νομίζω όλοι τους. Άστο, δεν χρειάζεται. Ναι, εντάξει. Ναι, okay. Θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα για την μπασκετική ομάδα. Κοίτα, ίσως τον Γκος τον βάλεις. Δεν ξέρω. Να τον βάλεις πού? Βάλτε λίγο. Τελικό μέσο, ας πούμε, να μοιράζει το παιχνίδι. Βάλτε λίγο ρεσταρ για τον Γκος. Εντάξει. Είπαμε Αθηναίος. Κόνιαρη βάζεις σίγουρα. Ναι. Τον βάζεις. Και έναν ακόμα θέλουμε. Ορίστε, βάλτε τον Γκος. Τι θα βάλεις, ρε, εσύ. Το Μορέιρα θα βάλεις. Θα βάλω Γιάννη Μορέιρα στόπερ. Μορέιρα τι να. Ωραία. Καλά, να μου πεις έχουμε δει άλλα καλά στόπερ. Μορέιρα, δηλαδή, σε 5-5. Μπορεί να είναι καλύτερος του Ραμπούτλα ο Γιάννικ Μορέιρα, σαν στόπερ. Μάλιστα. Του βάζω δίπλα και τον Γκάρετ. Αισιόδοξο. Ναι. Κάτσε ρε, πόσο πήγαμε τώρα, πήραμε 6. Μπορεί να γίνει 7 στα 7. Τι θέλεις, δεν βγάλουμε δεκάδα, τους βάλουμε όλους μέσα. Όχι, καλό ήταν και καλό θα είναι νομίζω άμα γίνει και ρεβάνς. Θα γίνει ρεβάνς. Την περιμένουμε και αυτή. Πραγματικά πολύ ωραίο. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμά μας και να επιστρέψουμε με μπάσκετ. Να μπούμε λίγο και στα. Ναι. Γιατί είναι ρε φίλε το μόνο τμήμα που έχει αγώνα. Όλοι ξεκουράζονται, και... όλοι τρώνε. Αυτοί όμως κανονικά στο γήπεδο. Τρώνε και αυτοί.
Δεν είναι για φαγεία. Δεν τρώνε πολύ, φαντάζομαι. Έχουν αγώνα. Μία μέρα ρεπό είχαν. Όχι, δύο νομίζω. Έχουν αγώνα τώρα. Τι θα φας. Δεν γίνεται. Πάω Ολυμπιακός, σοβαρό παιχνίδι, δύσκολο παιχνίδι. Μπορεί να έχει άδεια μετά. Αφού πάλι έχει αγώνα. Μια-δύο μέρες πάλι και πάλι αγώνα έχει. Νομίζω ξεκινάει και το. Όχι, Champions League είναι πιο μετά. Να γινόντουσαν ποδοσφαιριστές. Να πάρουν 8 μέρες άδεια. Λοιπόν, μαζί μας ήταν τα Naxos. Τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε στην πόλη και όχι μόνο. Και ο POC θα φοράει για όλη τη διάρκεια τη σεζόν πολιτικά παπούτσια Naxos. Όλη την αδρική συλλογή τη βρίσκεται στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και στα καταστήματα πλατεία Αγία Σοφίας με Mediterranean Cosmos, στο Ελευθέριος Βενιζέλος για όσους ταξιδεύουν αεροπορικώς και σε όλα τα στόκ στην πόλη με πάρα πολύ καλές τιμές. Μαζί μας είναι και ο Φτύκας, πλακάκια και ειδηγινής με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη που τρέχουν όλο αυτό το διάστημα. Προϊόντα από τους μεγαλύτερους Ισπανικούς και Ιταλικούς οίκους με δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας και οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου με 5 και 6 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ο Φτύκας είναι στην κάτω του Παπόλωνο, στο 39, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 905-503. Και μην ξεχνάτε και το Ρίτζιτς Καζίνο και την παράσταση του Τάκη Ζαχαράτου στο θέατρο Βεργίνα. Κλείστε γέρος θέσεις, είτε πηγαίνοντας στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, είτε μπαίνοντας στο ticketservice.gr, είτε πηγαίνοντας μια βόλτα στα καταστήματα Γερμανός. Γερμανός είπα, όχι, στα καταστήματα public. Εντάξει, γράψει την άλλη, δεν πειράζει. Λοιπόν, πληροφορίες στο 2310-491-291. Πάρτε ένα τηλέφωνο, ρωτήστε ποια μέρα σας βολεύει. Υπενθυμίζω, έχει πάρει παράταση ο Τάκης Ζαχαράτος. Εμφανίζεται μέχρι και τις 27 Ιανουαρίου. Οι επόμενες 4 παραστάσεις είναι σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο, μεθαύριο Κυριακή και την Τρίτη, την πρώτη μέρα του χρόνου. Αυτά, πάμε στο... Περίμενε, μαζί μας είναι και τα alter ego. Περιμένω. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε στο γάμο σας, εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Και εκεί μπορείτε να βρείτε κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία το ένα κατάστημα, στο κέντρο Παύλου Μελά 36, στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο alterecofashion.gr όλα τα σχέδια από την ησυχία του σπιτιού σας. Να μπείτε, να τα δείτε και να επιλέξετε. Τώρα πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θυμίζουμε σήμερα θα πάμε μέχρι και τις 3, αν περιμένετε να ακούσετε κάτι διαφορετικό. Εμείς θα είμαστε μέχρι τις 3. Η καλύτερη συντροφιά. Η καλύτερη συντροφιά, η καλύτερη ενημέρωση. Φυσικά, Αριστερία. Η καλύτερη που σε όλα. Είμαστε εμείς. Τι καλύτερο. Όπως η καλύτερη για δώρα, αγάπη, είναι η Media Markt. Πήγες. Πήγα, ναι. Το πήρες αυτό που ήθελες. Το πήρα, μια χαρά. Γιατί που σου κάνει την τηλεόραση Smart TV. Σου κάνει την τηλεόραση Smart TV με μόνο 60 ευρώ. Μάλιστα. Είναι μια συσκευή σαν ένα μεγάλο ρολόι να καταλάβεις. Κουμπώνει πίσω από την τηλεόραση. Και πολύ απλά, είτε θες να περάσεις το YouTube από το κινητό στην τηλεόραση, είτε το Netflix, είτε οτιδήποτε άλλο. Για να καταλάβετε και τι άνθρωπο μιλάμε, ο Στέργιος μπορεί να βλέπει η σερή 3-4-5 μέρες. Όχι. Το διαψεύδω, όχι. Απλά έχει σημεί να τελειώσει ένα ολόκληρο κύκλο σε μία μέρα, ας πούμε. Αν είναι καλή σειρά. Αυτό ρε παιδί. Μπορεί να ξεκολλήσει η αγάπη. Μπορεί μια χαρά, Στέργιο. Λοιπόν, στη Media Mart θα βρείτε τα πάντα. Για υπολογιστές, για λάπτοπ, για κινητά, είτε αν θέλετε και λευκές συσκευές. Υπάρχουν τα πάντα, smartphone, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις, λάπτοπ και πάρα πολλά πρωτότυπα και οικονομικά δώρα μέρες που είναι εν ώψη πρωτοχρονιάς. Επίσης, μπορείτε να γίνετε και ο σούπερ τυχερός που θα κερδίσει το σπίτι του μέλλοντος. Εντάξει, η Media Markt δίνει 35 δώρα αξίας 10.000 ευρώ που περιμένουν ένα σούπερ τυχερό με μία αγορά αγάπη με κάρτα του Media Markt Club. Παίρνεις μία συμμετοχή στην κλήρωση και μπορείς να είσαι ο πολύ μεγάλος τυχερός που θα κερδίσεις 35 δώρα αξίας 10.000 ευρώ. Καλά είναι. Λίγα πράγματα. Καλά είναι, εντάξει. Πράγματα, ναι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα. Ακούσαμε πριν από λίγο το νέο τεχνικό του Βόλεϊ για το ποδόσφαιρο, τα είπαμε. Σας ενημερώσαμε και το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει από τη 15η αγωνιστική αυτή που αναβλήθηκε. Θα μιλήσουμε τώρα για το τμήμα μπάσκετ, για την ομάδα που θα κλείσει το 2018 για την ασπρόμαυρη οικογένεια. Ελπίζουμε όλοι με μια μεγάλη νίκη σε ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι, εντάξει. Ναι. Νομίζω ότι το πιο δύσκολο που θα μπορούσε να δώσει σε αυτή τη φάση. Έχουμε τον Νίκο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι γίνεται, ρε Νίκο? Καλά, ρε παιδιά, τι να γίνει, όλα Νίκο, καλά. Εγώ βλέπεις, φίλε, σε στηρίζω και τονίζω ότι δεν σταματάει το μπάσκετ. Ο Στέργιος επιμένει να λέει ότι κάθεστε πολύ το καλοκαίρι, κάθε φορά. Πού να θέλετε να παίζετε παιχνίδια κάθε τρεις μέρες, αλλά πλάκα μας κάνετε. Τι σημειώνω απλά εγώ, ότι σε στηρίζω. Παίξατε φέτος λίγο από νωρίς το καλοκαίρι και όχι ο ένας δεν μπορεί, όχι ο άλλος κουράστηκε, όχι η ομάδα δεν είναι για δύο παιχνίδια την εβδομάδα και τέτοια. Άσε τώρα. Α, μπράβο, Νίκο. Εγώ τα λέω, αλλά δεν με ακούει εδώ πέρα. Έλα, εντάξει. Τι γίνεται, ρε φίλε, τι η χρονιά του μπάσκετ είναι πολύ επενδυτική. Μπορεί να αρκεί να ξεκινήσει όπως σωστά επιθυμεί ο συνάδελφος. Έχει δίκιο. Είναι, εντάξει. Ξεκινάει λίγο αργά. Ωστόσο, όταν ξεκινάει και μέχρι να τελειώσει, είναι πάρα πολύ επενδυτική. Είναι Οκτώβριο με Μάιο, πόσοι μήνες είναι, ρε παιδιά? Είναι 7-8 μήνες. 9 μήνες. 9 μήνες. Ναι, ναι, ναι. Οκ. Okay. Κατά την Μεξίνικο, λέγαμε χθες εδώ πέρα ότι ο Ολυμπιακός είναι σε καλή φάση, στην καλύτερη του φάση. Και πήγε, έκανε ένα παιχνίδι χθες στην Τουρκία με την Ταρουσάφακα. Τι να πω. Ήταν πολύ κακός χθες. Ναι. Ήταν πολύ κακός. Κοίτα. Μην μένουμε στην απόσταση που έχουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα από τις άλλες ομάδες. Στην Ευρωλίγκα έχουν μείνει πίσω. Ναι, μα αυτό είναι το θέμα. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Διάβαζα ότι δηλαδή... ο Ολυμπιακός έχει κάνει το χειρότερο πρώτο γύρο σε Ευρωλίγκα. Ναι. Εντάξει, έχει αυξηθεί πολύ και το επίπεδο στην Ευρωλίγκα και τα χρήματα που πέφτουν γενικά. Οι δικοί μας και οι δύο είναι λίγο σε πιο... Έτσι, δεν είναι στις ανθυρές εποχές τους οικονομικά, όχι ότι έχουν προβλήματα, απλά μαζεύονται, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει τα μπάτζετ που έκανε παλιά ή ο Παναθηναϊκός επίσης, και αυτό το πληρώνει. Δηλαδή χθες, επειδή έτυχε να το δω το παιχνίδι, παρότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που είχε μόλις μία νίκη, ήταν με 4 πόντους το Κολακεύη. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει χάσει μεγαλύτερη διαφορά. Γιατί τα Ρωσάφακα ήταν καλύτερη. Ήταν πολύ καλύτερη. Εντάξει, εγώ πιστεύω πάντως σε αυτές τις ομάδες γενικά, το έδειξε ο Παναθηναϊκός πριν κάνα δύο εβδομάδες που είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ στο Παλατάκι, έχουν την εμπειρία να ξεπερνάνε τέτοια ζητήματα και στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον μου φαίνεται κακό το αποτέλεσμα. Κάποιος άλλος μπορεί να πει ότι μπορεί να του φέρει κακό αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ, έτσι, το ότι έχασε ο ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός την Πέμπτη από τον Ρωσάφακα. Κάποιος άλλος μπορεί να πει ότι μπορεί να του φέρει περαιτέρω πίεση και αν του τραβώσει λίγο το παιχνίδι στην αρχή, να του πάει στραβά και στην πορεία την Κυριακή. Ίσως ήταν σαν καμπανάκι, ας πούμε, κάπως. Ναι, ναι. Κοίταξε. Εγώ έτσι νομίζω ότι αυτές οι ομάδες αντιδράνε σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, μπορεί να έκανε μια εύκολη νίκη και να φόταν πιο χαλαρός να παίξει τη Σαλονίκη. Γιατί έλα, μωρέ, θα το πάρουμε το παιχνίδι την Κυριακή. Ναι, ισχύει αυτό. Και εκεί να μπορούσε να το εκμεταλλευτείς. Άλλος μπορεί να σου λέω. Λέει ότι, οκ, του φέρνει παραπάνω πίεση, μπορεί να του τραβώσει το μάτι την Κυριακή λίγο στην αρχή και μετά να μην μπορεί να το φέρει στα ίσια. Ναι. Αυτά θεωρίες είναι πριν από τα μάτς, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποτέ τι θα γίνει. Συζητάμε, ξέρεις, ο καθένας με το δικό του μυαλό πώς το βλέπει. Εντάξει, okay. Η ουσία είναι πώς θα πάω, λέω εγώ, για αυτό το παιχνίδι, και το λέω γιατί δεν είναι να πεις ότι ο ΠΑΟΚ είναι πλήρης και μια χαρά και περιμένει τον Ολυμπιακό σαν λουκούμι για να τον κερδίσει. Δηλαδή έχει θέματα ο ΠΑΟΚ, έχει ζητήματα, σοβαρά ζητήματα, έτσι. Και επειδή υπάρχει και μια δεδομένη για μένα διαφορά επίπεδου των δύο ομάδων, φυσικά και σε ό,τι και να έχει γίνει, ο Ολυμπιακός είναι το grand favori για την Κυριακή. Έτσι, και λέω ότι έχει ζητήματα γιατί ο Γκος, ναι, μεν είναι πάλι να παίξει, αλλά δεν είναι στο 100%. Ο Γκάρετ είναι εξαιρετικά αμφίβολος και ο Μαργαρίτης, ναι, μεν έχει επιστρέψει, αλλά σήμερα αύριο θα φανεί αν μπορεί να βοηθήσει την Κυριακή. Δηλαδή, okay, ο Μαργαρίτης έκανε δύο προπονήσεις με την ομάδα από τότε που επέστρεψε από την άδεια, αλλά θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του στη σημερινή προπόνηση, αν θυμάμαι καλά, είναι στις 4 και στην αυριανή που είναι η τελευταία πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ο ΠΑΟΚ ότι είναι πλήρης και μια χαρά. Ναι, ναι. Έχει ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Ναι, και είναι σημαντικά. Δεν μιλάμε τώρα για παίκτες που είναι απλά στο rotation, μιλάμε για βασικά στελέχη της ομάδας. Ακριβώς, ακριβώς. Και κοίταξε, ο Γκος για μένα, επειδή το έχω πει και το έχω ξαναπεί, ότι είναι παίχτης πάνω από το επίπεδο του ΠΑΟ, στην καλή του μέρα. Δηλαδή, είναι παίχτης του επόμενου επίπεδου, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια. Το γεγονός ότι δεν είναι στο 100% σίγουρα επηρεάζει. Δηλαδή, θυμηθείτε τι είχε γίνει πέρσι στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Τι είχε κάνει ο Γκος σε εκείνο το μάτς. Και αν ο ΠΑΟ δεν μπορεί να έχει τον Γκάρετ, που του δίνει συγκεκριμένα πράγματα μέσα στο παιχνίδι του, και συνεχίζει να μην έχει τον Μαργαρίτη, έχει τρομερό θέμα με τη ρακέτα, έτσι. Γιατί ουσιαστικά έχει δύο ψηλούς, τον Μορέιρα και τον Χρυσκόπουλο.
Προφανώς σε αυτή την περίπτωση θα πάρει και το φόβο που ο Βαθμιωδός στην αποστολή. Παρότι είναι, ναι, μεν είναι στην ομάδα, αλλά βλέπετε ότι δεν συμμετέχει στις δωδεκάδες. Και θα πρέπει να βρει κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσει, ξέρω εγώ, τον Μιλουτίνοφ, τον Λεντέι, τους φιλούς που έχει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, για να μπορέσει κάπως να ματσάρει την κατάσταση. Οπότε είναι διάφορα τα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει και ο ΠΑΟΚ. Και κάνουν ακόμα πιο δύσκολο ένα έτσι κι αλλιώς πολύ 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 έτσι, ναι, δύσκολο μάτσο όπως είναι αυτό της Κυριακής. Περιμένεις, Νίκο, κόσμο στο Παλατάκι? Κοίταξε, λόγω και του ονόματος του αντιπάλου, πιστεύω ότι θα είναι έδρα το Παλατάκι την Κυριακή. Δεν υπάρχει άλλη γνωστική δράση αυτές τις μέρες. Ναι. Νομίζω ότι θα είναι καλή ατμόσφαιρα την Κυριακή. Και νομίζω ότι και με όλα αυτά που περιγράφω, η ομάδα, όπως καταλαβαίνετε, έχει λίγο παραπάνω ανάγκη τον κόσμο. Μπορούμε να μαζευτούμε 4.000 νοματέοι. Θα είναι καλό. Θα είναι καλό. Να είναι 4.000 όπως ήταν με τον Άρη, όχι όπως ήταν με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Έτσι. Καλά, εκείνο ήταν και συγκυρία, ρε εσύ. Ήταν η ίδια ώρα, αν θυμάμαι καλά, το ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο handball, στην Νεάπολη. Okay. Ήταν περίεργη εκείνη η μέρα. Τώρα μιλάμε, δεν έχει τίποτα. Το να έχει εικόνα αέρα στο Παλατάκι την Κυριακή είναι σημαντικό, γιατί, εντάξει, είπαμε, υπάρχει μεγάλη απόσταση στις ομάδες. Υπάρχουν αυτά τα ζητήματα τα οποία περιγράφουμε, οπότε το να έχει ομάδα λίγο τη θρήση του κόσμου της μπορεί να την βοηθήσει αρκετά, να της δώσει μια όθηση στα σημεία τα δύσκολα. Γιατί, εντάξει, είπαμε, ο Ολυμπιακός είναι άλλο επίπεδο. Okay, μπορεί στην Ευρωλίγκα να έχει μείνει κάπως πίσω, αλλά για την Ελλάδα είναι top και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ναι, αλλά έχουμε τα τελευταία χρόνια παραδείγματα αγώνων που ο ΠΑΟΚ έχει κάνει την έκκληση και έχει πάρει και πάντα όποτε το έκανε είχε τη στήριξη του κόσμου. Ένα γεμάτο γήπεδο. Έτσι. Έτσι. Και δεν χρειάζεται να πάμε και στα περσινά. Και φέτος ο ΠΑΟΚ που πέτυχε ένα Παναθηναϊκό σε τρομερή βραδιά, ως το τέλος του παιχνιδιού το διεκδικούσε. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, πέτυχε ένα Παναθηναϊκό που έκανε 29 assists και έβαλε 11 τρίποντα, αλλά το παιχνίδι κρίθηκε στο τέλος. Ρεσίνικο, μιλάμε για ένα ΠΑΟΚ που έχει πάει στην Τενερίφη και έχει πάρει νίκη που δεν το περίμενε ο κανένας. Οπότε είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να την ξεγράψεις για κανέναν απολύτως λόγο. Ναι, ναι. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις όταν μιλάμε για Παναθηναϊκό, όταν μιλάμε για Ολυμπιακό. Αν και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι εντελώς διαφορετικές ομάδες. Δεν έχουν καμία σχέση το ρόστερ του ενός με του άλλου. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην έχει τρομερή ποιότητα, αλλά έχει κάποια πράγματα τα οποία στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να τα ισορροπήσεις. Δηλαδή, η δυναμικότητα που έχει, ξέρω εγώ, ο Καλάθης, ο Ρετοκούμπο και όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο να τα μαθάρει. Γιατί και ο ΠΑΟΚ δεν έχει φυσικότητα στο ρόστερ του πολύ. Ναι. Ίσως του Ολυμπιακού το ρόστερ είναι λίγο πιο κοντά στα στοιχεία που έχει ο ΠΑΟΚ. Αλλά πάλι το ξέρει μεγαλύτερη ποιότητα. Έτσι. Το μάτι τη Ερήφη ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Ήταν κάτι πολύ έξω από τα συνηθισμένα. Αλλά απλά το έχουμε όλοι σαν οδηγό και έχουμε την εικόνα του. Το ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε αν ακριβώς το κρατήσει χαμηλά. Ακριβώς. Έτσι. Απλά υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Είναι αυτά που λέω, ότι θα πρέπει άλλοι παίχτες να επιβαρυνθούν περισσότερο και βαρύνουν τώρα στις προπονήσεις, γιατί ο Γκος, ας πούμε, έχει το θέμα με τον αστραγαλό του, ο Γκουάρα δεν συμμετέχει στην προπόνηση, ο Μαργαρίτης συμμετέχει στο μεγαλύτερο κομμάτι, δεν είναι στο 100%. Αυτοί οι οποίοι παίζουν στις ίδιες θέσεις σας πρέπει να πάρουν παραπάνω επιβάρυνση μέσα στην εβδομάδα, και νομίζω ότι ειδικά σε αυτό το μάτς, ή μάλλον σε αυτά τα μάτς, δηλαδή ας πούμε στο Πανιόνιο που ο Γκος έπαιζε με ένα πόδι, έτσι που φαινόταν ότι είχε θέμα στο πόδι του, χρειάστηκαν δύο δικά του μεγάλα σχόλια για να κερδίσει ο Πάκος. Νομίζω ότι ο Πάκος έχει τους παίχτες, την εμπειρία, την ποιότητα μέχρι ένα σημείο για να βγουν μπροστά κάποιοι άλλοι. Έτσι, οκ, μπορεί να μην είναι Γκος, ούτε Αθηναίου είναι Γκος, ούτε ο Χάτσερ είναι Γκος. Απλά είναι παίχτες που και την εμπειρία έχουν και πράγματα μπορούν να δώσουν τα οποία δεν τα βλέπουμε με συχνότητα. Έτσι. Δηλαδή ο Αθηναίος τελευταίο καιρό δεν είναι πολύ καλά. Ο Χάτερ είχε μια αναλαμπή με τον Παναθηναϊκό, αλλά πάλι στα επόμενα παιχνίδια έπεσε η απόδοσή του. Νομίζω ότι το δεδομένο ότι είναι και να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να είναι ανταγωνιστικός κοντά στον Ολυμπιακό και μέχρι τώρα να διεκδικεί τη νίκη, θα πρέπει από τον καθένα που θα είναι στο παρκέ, είτε είναι αυτή 9 παίχτες, είτε είναι 8, είτε είναι 12, να πάρει από τον καθένα ό,τι μπορεί να δώσει. Δηλαδή από τον Χάτερ, ξέρω εγώ, να πάρει δημιουργία και σκόρ, από τον Αθηναίο να πάρει δημιουργία. Έτσι. Παραδείγματα. Ναι, γιατί από τον Μορέιρα να πάρει σκορ, ξέρω εγώ, από τον Τζόμ θα πάρει ενέργεια σε άμυνα και επίθεση. Ναι. Ο καθένας ότι έχει στο ρόλο του. Αν καταλαβαίνω καλά, μέχρι να ο Γκος να κάνει αυτή τη μικροεπέμβαση που λέμε όλο αυτό το διάστημα, δεν πρόκειται να φτάσει στο 100% και να είναι ο Γκος που ξέρουμε.
Όχι, για καταρχάς είναι προς τιμή του Γκόστο το κάτι. Είναι προς τιμή του Γκόστο ότι παίζει. Ναι. Έτσι, δηλαδή, άλλος παίχτης θα έλεγε ότι όχι, παιδιά, δεν μπορώ να διακινδυνεύσω το πόδι μου. Να παίζω σε κάθε παιχνίδι με διαφορετική ένεση. Και σε αυτήν την ηλικία, έτσι. Με την υπεβάθυνση. Ναι, θα χάσω, ξέρω εγώ, ένα-δύο παιχνίδια και μετά θα επιστρέψω. Ο Γκόστο, επειδή είναι τέτοιος, είναι τέτοιος ο χαρακτήρας του, δεν τον ενδιαφέρει το να παίξει με ένεση και να διακινδυνεύσει κάτι πιο χοντρό, γιατί δεν είναι ότι το θέμα στον Αστράγαλο Γκόστο βγαλε τώρα. Είναι θέμα που το έχει χρόνια που τον ενοχλεί αυτό το θέμα. Είναι χρόνιο πρόβλημα. Από αυτό το σημείο και ο ίδιος επιλέγει και είναι δείγμα του χαρακτήρα του, της νοοτροπίας του, επιλέγει να αγωνίζεται κανονικά ή τέλος πάντων να αγωνίζεται σφίγγοντας τα δόντια για να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα. Έτσι. Νομίζω μετά το μάτσο με τον Ολυμπιακό θα γίνει αυτό το κομμάτι της αποκατάστασής του και μετά θα είναι οριακά, ας πούμε, για να παίξει με τον Κολοσσό. Σκοπός είναι να είναι καλά μετά και τον Κολοσσό στο μάτσο με τη Χάπολ Πολών, που είναι πολύ σημαντικό εντός ένας παιχνίδι με τους Έλληνους για την πρόκληση στην επόμενη φάση του Basketball Champions League. Αυτό, ο ΠΑΟΚ δηλαδή έχει μετά πέντε μέρες δηλαδή, μέχρι το επόμενο παιχνίδι και μετά ξεκινάει ξανά η Ευρώπη. Οπότε έχει ένα διάστημα εκεί να το κάνει. Ναι, ναι. Πάντως εντάξει, η γενική γραμμή θα είναι νομίζω ότι καλύτερο στο φινάλι του 18. Μια μεγάλη νίκη για την ομάδα και για την προσπάθεια που έχει κάνει η ομάδα το τελευταίο δίμηνο τουλάχιστον. Έτσι, Νίκο. Δίμηνο είναι το καλό σερί. Και όπως μου είπε κάποιος σήμερα, το 18 ξεκίνησε με νίκη επί του Ολυμπιακού. Ωραία. Ας κλείσει λοιπόν και το 18 με νίκη επί του Ολυμπιακού. Καλά θα ήταν. Θα πάρει η ομάδα ακόμα μεγαλύτερη ψυχολογική όθηση. Θα βελτιώσει και τη βαθμολογία της. Θα πάει στο 7-4 και θα συνεχίσει το δρόμο που έχει χαράξει. Και μακάρι να το πάει μέχρι τέλους με καλές εμφανίσεις και νίκες. Έχεις να μας κάνεις σοφότερους με καμιά επιλογή στο μπάσκετ μέσα Σαββατοκύριακο. Ασχολείσαι καθόλου στοιχηματικά ή μπα. Έχει και Ευρωλίγκα σήμερα. Δώσε λίγο. Αναφέρεσαι κάποιο συγκεκριμένο παιχνίδι, Στέργιο? Όχι, όχι. Έχεις κάτι όχι, όχι. Πραγματικά δεν έχω στο μυαλό μου. Α. Αλλά τώρα που το είπες, έχω κάποιο στο μυαλό μου. Αλλά λέω, μήπως ρε παιδί μου, εντάξει, είσαι κρυφό ταλέντο να σε εκμεταλλευτούμε λίγο. Όχι, όχι. Ξέρεις τι. Στο μπασκετικό στοίχημα, αυτή η διαφορά των πόντων κάθε φορά είναι που με προβληματίζει. Εντάξει, πλέον έχει ρε φίλε και καθαρές νίκες. Ναι. Οι διαφορές και εμένα. Αν έχεις κάπου το πρόγραμμα, κάτι μπορούμε να βγάλουμε έτσι τώρα στα γρήγορα, εδώ στο όρθιο, όπως είμαστε. Λοιπόν, περίμενε. Περιστέρι Κολοσσός. Εντάξει. Αν παίζει και ο Χάρου, γιατί δεν έπαιζε με τον Ολυμπιακό την προηγούμενη εβδομάδα, πιστεύω το Περιστέρι θα κερδίσει. Εντάξει, θα έχει μια διαφορά ικανοποιητική, πιστεύω. Ρέθυμα. Αν και ο Κολοσσός είναι πολύ χαμηλά, έτσι. Είναι πολύ χαμηλά. Ναι. Ναι. Ρέθυμνο ύφεστος. Εδώ θα στηρίξω Ρέθυμνο. Ναι. Μοσχοβίτη κανόνες θα σημειώνουμε. Ναι. Ο ύφεστος, ρε παιδιά, έχει νίκες μόνο στην Ευρώπη. Το ύφεστος έχει χάσει παντού. Ωραία, το Ρέθυμνο είναι χαμηλά. Θα κάνουμε ταμείο τη Δευτέρα. Χολαργός Λαύριο. Χολαργός. Άσος. Ωραία. Ξεκάθαρος. ΑΕΚ Πανιώνιος. Άσος. Εντάξει. Λογικά πολλά με λίγα. Τώρα μπορεί απλή νίκη να δίνει και ένα 14. Εντάξει, οκ, okay, αλλά. Εδώ νομίζω ότι θα πάρει μια διαφορά ψιλοκαλή. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Διπλό είναι το παιχνίδι στοιχηματικά, παιδιά, όπως και το πάρουμε. Ναι, εντάξει. Ναι. Προμηθέας Παναθηναϊκός, ακόμα ένα διπλό φαντάζομαι. Αυτό μπορεί να έχει ένα καλό overfill. Λες ένα πάει στο. Πρέπει να δούμε το Παναθηναϊκό σήμερα με TSK. Ναι, να δούμε και τι ψάρια πιάνει ο νέος τεχνικός, λίγο τη φιλοσοφία. Αλλά μπορεί να είναι over. Μπορεί. Αν και αυτός που έχει έρθει επειδή θα θέλει να τους αλλάξει λίγο να τους κάνει πιο δυνατούς στην άμυνα. Ναι, okay, αλλά αυτό είπαμε να δούμε λίγο. Ναι. Και ρυθμούς ανεβάζει και παίχτες έχει. Και χαρά έχει το δυνατό παιχνίδι. Και έχει το μάτι της αγωνιστικής και η Μιάρης. Εδώ θα απογοητεύσω εσάς και τους φίλους της εκπομπής. πηγαίνουμε το διπλό. Βλέπεις διπλό. Ναι, πηγαίνουμε το διπλό. Θες λίγο να το τεκμηριώσεις κλείνοντας. Το τεκμηριώνω στη λογική ότι ο Άρης κερδίζει μόνο εκτός έδρας μέχρι τώρα, δύο νίκες που έχει κάνει, κερδίζει το Λαύριο και το Κολοσσό. Σωστά. Ωραία. Και όπως και το κάνουμε, ρε φίλε, είναι η Κίμη που φέτος έχει μόλις μία νίκη και γενικά δεν στρίβει. Έχει πάρει καινούργιο παίχτη, αν δεν κάνω λάθος, και πέρα παίζει το Σάββατο. Ο Άρμστεντ, αν θυμάστε, ένας ετερόκερας παίζει στο Ρέθυμνο. Φοβερός παίκτης. Ένας τέλος πάντων Αμερικανός σκόρερ. Okay. Και να σου πω και λίγο κάτι. Αν ο Άρης δεν το πάρει και αυτό το παιχνίδι. Σφίγγει ακόμη περισσότερο από ό,τι έστησε με τον Χολαργό. Αντίο ζωή. Okay. Γιατί μετά νομίζω έχει και μάτς καπάκι στο Ρέθυμνο.
Έχω την εντύπωση. Νομίζω έχει το ρέθινγκ, έχει να παίξει με τον ύψο, νομίζω παίζει με τον ύψο στο Λίμνο. Και μετά να είναι το ρέθινγκ. Κάπως έτσι, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Πάντως, στοιχηματικά 1-15 πληρώνει το Περιστέρι. Ναι. Οκ. Okay. Είπα λίγο διαφορά. Είπα μια διαφορά εκεί στους 10 πόντους. 12-15. Ναι. Μετά πάει στον 87 με handicap. Μείον 10,5. Εντάξει. Καλό είναι. Καλό είναι ο άσος του Ρεθύμνου, το όπου το είπες και ήσουν και απόλυτος, το 1,67, απλή νίκη. Καλό είναι, καλό είναι. Το 1,67, χολαργός Λαύριο. Ο ύφεστος είμαστε 10η αγωνιστή και έχει 5 νίκες στην έδρα του και 5 ύφεστος εκτός. Χολαργό... Μιλάω βάσει μιας λογικής που έλεγε ένας, ναι. και ένας φίλος. Χολαργός Λαύριο, 1,67 ο χολαργός. Και αυτό καλό. Καλό, καλό. Είδες, βλέπω. Ίσως δεν αξίζει και ένα τσιμματάκι λίγο και, και σε ένα handicap. Ξέρω εγώ 5,5 ας πούμε. Στο 2,5 handicap δίνει το χολαργός 1,85. Δηλαδή να καλύψει το 2,5. Να χαρά. Να χαρά. Εκεί... Έχει ξέρει κάτι από που δεν ξέρουμε εμείς. Καλό, ότι ξέρουν οι... Τώρα που το σκέφτομαι... οι μπασκετικοί book ότι ξέρουν τα πάντα είναι, εντάξει, είναι το λιγότερο αειδιαστικό, εντάξει. Πέφτουν μέσα στις διαφορές. Κίμι Άρης 1,87, εκεί μη 1,91 ο Άρης. Καλό. Για ξέρει νίκη. Και οι δύο ξέρετε νίκες αξίζουν. Η ΑΕΚ 1,07, οκ, okay, ανάξιο. Λόγου νομίζω. 4,45 ο ΠΑΟΚ, 1,22 το διπλό. Ωραία ρε φίλε. Ρέθυμνο, ΠΑΟΚ και χολαργό και έκλεισες. Και με το 4,65 είχατε βάθει την τέτοια και την απόδοση ψηλά. Ρέθυμνο, ΠΑΟΚ και χολαργό. Και Προμηθέας Παναθηναϊκός, εντάξει, 5,20 και 1,18 ο Παναθηναϊκός. Under 152,5, 1,91. Over 152,5, 1,90. Σε αυτό το μάτσο ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα το βράδυ με τη ΣΕΚΑ και το Προμηθέα το μάθει Κυριακή ναι. ή Δευτέρα. Ναι, Κυριακή. Πιστεύω ότι αν ο Προμηθέας κάνει κανένα λάθος να πάει να διεκδικήσει το παιχνίδι, δηλαδή να έχουμε φτάσει κάπου στο 32 και το μάτι να είναι, ξέρω εγώ, 71-73, έχει να φύγει. Γιατί φίλε να μην κερδίζει, γιατί να μην κερδίζει ο ΠΑΟΚ την πρώτη περίοδο με τον Ολυμπιακό και να πληρωθούμε 2,60. Πολύ ωραίος. Σωστό. Είδες. Σωστό. 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 Γενικότερα έχει πάρα πολλά. Κοίταξε, την πρώτη περίοδο πόσο ξέρω μάλλον δεν θα παίζει ο Γκος. Μάλλον θα πάει φάση όπως με τον Πανιόνιο. Δηλαδή τον κρατάμε έξω όσο μπορούμε για να, ναι. για να, είναι, για να είναι μέσα στο τέλος. Αν το μάθει εκεί, καταλαβαίνεις. Οπότε δεν ξέρω. Έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε Νίκο. Καλή συνέχεια, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά και για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Τελικά έχει ευκαιρίες και στο μπάσκετ, εντάξει. Δηλαδή το 1,67 του Χολαργού και το 1,67 του Ρεθύμνου. Απλές νίκες. Πρέπει να τα ψάξεις λίγο το μπάσκετ. Η μεγάλη επιτυχία ήταν πιο μάτς, λέγαμε με τον Σταύρο. Στην Ευρώπη. Ευρωλίκα με τον Καλάθι, να βάλει ναι, πάνω από 1,5 τρίποντο. Over, ναι. Εγώ το είχα πάει ένα βήμα παραπέρα και το είχα παίξει το over 2,5 τρίποντο του Καλάθι και είχε 0-3. Μεγάλη επιτυχία. Αλλά αυτό ναι. Αυτό που λέτε τώρα με τον Νίκο που τα βλέπαμε, έχει. Έχει ψωμί. Θα δούμε. Κοίταξε. Ρέθυμνο, χολαργός και ΠΑΟΚ. Εγώ ΠΑΟΚ δεν θέλω να παίξω αυτό το παιχνίδι καθόλου. Δεν ξέρω, το αποφεύγω. Άσε, ό,τι γίνει. Μην έχεις και αυτό το άγχος τώρα. Να έχεις το άγχος και στο στοίχημα. Είναι που είναι τέτοιο το παιχνίδι. Ας το παίξει τα υπόλοιπα. Τόσα παιχνίδια έχει. Ας το καλύτερο. Σωστό και αυτό. Λοιπόν. Όχι. Πάμε τελευταίο διάλειμμα. Τελευταίο διάλειμμα και επανερχόμαστε για το φινάλε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελευταίο 20 λεπτό στο σημερινό ΠΑΟΚ 24 που εκτάκτως πήγαμε μέχρι τις 3. Νομίζω τα καλύψαμε όλα και για το ποδόσφαιρο και για το βόλεϊ. Ακούσαμε τον νέο τεχνικό του Δικεφάλου και ο Νίκος μας ανέλησε το κυριακάτικο παιχνίδι με το οποίο κλείνει το 2018 για όλη την οικογένεια του Δικεφάλου. Δεν παίζει κάποια άλλη ομάδα. Το μπάσκετ θα παίξει στις 5 στο Παλατάκι. Όσοι είσαι στην πόλη, μια χαρά ώρα είναι, 5 ώρα. Δηλαδή τρώσει κάποιε. Τρώσει 2, 2,5, 3, χωνεύει. Κάτσε 4, πίνει και έναν καφέ. Και πα στο Πάο Σπορτ Αρίνα. Ούτε το κρύο σε ενοχλεί, ούτε αν θα βρέχει, όχι, τι καιρό θα έχει. Έχουμε ζέστη μέσα, ειδικά όταν είμαστε πολύ. Όταν είμαστε πολύ, είχε ζέστη. Έλα, τι, με τον Άρη είχε πολύ ζέστη. Όντως. Ήταν πολύ καλά. Παίρνει και τα παιδάκια σου. Είναι. Θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Μακάρι να συνδυαστεί και με νίκη του Δικεφάλου. Έχει βγει και μια επίσημη ανακοίνωση από την Super League. Επιβεβαιώνει αυτά που λέγαμε και νωρίτερα. Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλου της Super League αποφασίστηκε μεταξύ άλλων, δεν είπαμε κι άλλα, ότι η αναβληθήσα 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Σουρωτή θα διεξαχθεί στις 12, 13 και 14 Ιανουαρίου 2019
με αντίστοιχη μετακύληση κατά μία εβδομάδα των επόμενων αγωνιστικών ημερών. Ανέφερε η Super League. Εχθές είχαμε και το χριστουγεννιάτικο, παύλα από το χρονιάτικο μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη στην επίσημη ιστοσελίδα του. Δεν αναφέρει για ΠΑΟ κάτι. Εντάξει, το είχε αναφέρει στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ. Αξιότιμοι φίλοι, ευτυχισμένο το νέο έτος 2019. Εύχομαι ολόψυχα σε όλους για το νέο έτος, ευτυχία, ειρήνη και ευημερία. Ας δώσει ελπίδα για καλές και ευχάριστες αλλαγές. Ας βασιλέψουν στα σπίτια σας η ηρεμία και η συμφωνία και στις οικογένειές σας η αγάπη και η αρμονία. Αυτές είναι οι κύριες πηγές της έμπνευσης, της επιθυμίας να εργαζόμαστε, να οικοδομούμε και να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Φροντίστε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας. Χρόνια πολλά. Δικό σας Ιβάν Σαββίδης. Ωραία τα λέει ο Πρόεδρος. Εντάξει. Μακάρι και οι ευχές του και οι ευχές μας όλων, οι μισές τουλάχιστον να γίνουν πράξη. Ναι. Γιατί εντάξει, παραδοσιακά το 2019 είναι, μάλλον όταν αλλάζει ο χρόνος, μια περίοδος που όλοι βάζουμε στόχους. Ναι, που πάνε άκλαφτοι. Ναι, εντάξει. Ισιοδοξία, ναι. Δηλαδή με το νέο έτος θα κάνω ωραία, αυτό. Δε. Ή θα κάνω το άλλο. Δεν γίνεται τίποτα. Αλήθεια είναι. Εντάξει, ας γίνουμε λίγο καλύτεροι άνθρωποι γενικότερα. Λίγο, όχι πολύ. Καλό θα είναι. Να κοιτάμε λίγο και τους γύρω-γύρω. Το τι γίνεται. Εντάξει, όχι. Είναι μια περίοδος που πραγματικά κάνεις και ένα ταμείο, θέτεις και νέους στόχους. Στον ΠΑΟΚ νομίζω στόχος είναι ξεκάθαρος. Το τι περιμένουν όλοι για το 2019. Το είπε και ο Ιβάν Σαββίδης στο πρώτο μήνυμά του, στην επίσημη σελίδα του ΠΑΟΚ. Και προφανώς αυτό είναι που περιμένουν όλοι. Εν τω μεταξύ, διαβάζω στο ΠΑΟΚ 24 ότι πάλι έχει προκύψει μία... Τώρα πώς να το πω... ένα θέμα που καλλιεργείται από συγκεκριμένη μερίδα του τύπου δημοσιεύματα για τον Μπέλκα, ο οποίος φέρεται να είναι συζητήσει με τον ΠΑΟΚ για νέο συμβόλαιο και να έχουν μάλιστα και απόσταση δύο πλευρές, που ο Πέλκας, από ό,τι ξέρουμε όλοι, πραγματικά όμως όλοι, δεν προκύπτει από πουθενά ότι ζητάει κάτι παραπάνω τώρα και ότι υπάρχει συζήτηση τώρα. Καταρχάς, ο ΠΑΟΚ, αυτό που τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να τελειώσει με το θέμα του συμβολέου που λήγουν τον Ιούνιο, που δεν είναι και λίγα. Τα λέμε όλες αυτές τις μέρες. Ναι. Ο Πέλκας έτσι κι αλλιώς έχει συμβόλαιο μέχρι το 21. Δεν τίθεται θέμα βιασύνης τώρα και να γίνει κάποια κουβέντα. Και από την άλλη, δεν προκύπτει από πουθενά ότι ο Πέλκας ζητάει τώρα παραπάνω χρήματα και υπάρχει και απόσταση. Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένας από την εταιρεία, ναι, του. Για να δημιουργήσει ένα όμως, θέμα. Για ποιο λόγο τώρα να γίνει. Να δεν έχουν εποχή αυτά. Ό,τι μπορούν κάνει ο καθένας, ξαναλέω. Υπήρξε ξανά πριν από ούτε μήνα, νομίζω. Πάλι τώρα, πώς τα κοντά ήταν που βγήκαν κάποια δημοσιεύματα για τον Πέλκα. Και ξανά τώρα με ένας νέος κύκλος και να έχουν και απόσταση κιόλας. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα που είτε είναι γραμμένα με δόλο, είτε ακόμα από άγνοια, εντάξει. Γιατί... Δεν νομίζω ότι είναι άγνοια αυτό, γιατί πάει στοχευμένα, ναι, στον Πέλκα. Στην περίπτωση του Πέλκα πάει στοχευμένα. Γενικά μιλάω, εντάξει, τώρα πάει στοχευμένα, okay, αλλά γενικώς υπάρχει πληθώρα κειμενογράφων που δεν έχουν την παραμικρή εικόνα με το τι συμβαίνει στον ΠΑΟ και αναλύουν τα πάντα. Ναι. Και στην καλά, πόλη μας, ναι. 100% και στην Αθήνα. Οκ. Okay, εδώ και πάρα πολλούς μήνες νομίζω έχουν πέσει μάσκες. Έχει καταλάβει ο κόσμος, ο περισσότερος τουλάχιστον, τι καπνό φουμάρει ο καθένας. Και αυτό είναι σημαντικό, να καταλαβαίνει ο κόσμος το τι ισχύει και ποια είναι η πραγματικότητα. Εδώ, στην συγκεκριμένη περίπτωση, είναι και θέμα λογικής, έτσι. Όταν έχεις μπροστά σου όχι μία, όχι δύο, αλλά πολλές περισσότερες περιπτώσεις παικτών που καίγεσαι να πάρεις μία απόφαση και να τελειώσουν. Βαρέλα, Κρέσπο, Κάνια, Σάκοφ, Μπίσες, Βαρ, όλα αυτά που λέγαμε. Το θεωρώ και λίγο παράλογο να τίθεται τώρα θέμα για τον Πέλκα σε αυτή τη φάση. Δεν έχει και λογική βάση όλο αυτό το πράγμα. Αλλά οκ, το σημειώνουμε, δεν υπάρχει κάτι πραγματικά. Ούτε καμία απόσταση δεν υπάρχει σε αυτή τη φάση. Και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Επειδή πριν λέγαμε ότι τρεις ομάδες ψήφισαν να πάει εμβόλυμη η 15η αγωνιστική και να ξεκινήσουμε από την 16η, Ολυμπιακός, ο Πανιώνιος και ο Άρης, υπάρχει θέση της ΠΑΕ Άρης, η οποία αναφέρει: ψηφίσαμε ό,τι επιτάσσει το συμφέρον μας. Θέλαμε να παίξουμε με τη Λαμία εντός και γι' αυτό δώσαμε αυτή την ψήφο. Εξηγεί η ΠΑΕ Άρης. Οκ. Okay. Μου φαίνεται λογική εξήγηση. Ναι, οκ. Okay. Λογικό είναι. Άλλο να παίξει με την Ξάνθη στα Πηγάδια και άλλο να παίξει με τη Λαμία
στο Κλεάνθης Βικελίδης. Σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, να γίνουμε λίγο όλοι μας καλύτεροι άνθρωποι και να κοιτάξουμε τον διπλανό μας, σας το έλεγα και χθες. Ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Λαχανάγορας έχει βγάλει στην κυκλοφορία και φέτος κούπες του καφέ, των οποίων τα έσοδα θα πάνε όλα στην οικογένεια του Παντελή Κυριακίδη. Εντάξει, 3 ευρώ κοστίζει μόνο η κούπα. Υπάρχει σε μαύρο σίγουρα, νομίζω και σε άσπρο, δεν είμαι σίγουρος. Με αντικαταβολή, παιδιά, είναι μόνο 5 ευρώ. Δηλαδή, πραγματικά τίποτα, οκ. Okay. Δεν θα λείψει το 5 ευρώ από κανέναν μας. Όσοι ενδιαφέρεστε, 6997-15-15-15 είναι το τηλέφωνο του Παπαϊώνου Τάσου, του Προέδρου του Συνδέσμου Φίλων ΠΑΟΚ Λαχαναγοράς. Θα σας εξηγήσει τι και πώς, αλλά είναι για πάρα πολύ καλό σκοπό, για έναν ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, που εδώ και 9 χρόνια είναι το παιδί σε άγρυπνο κόμμα και η οικογένειά του προσπαθεί με ό,τι μέσα διαθέτει να του εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή, συνεχίζοντας να ελπίζει ότι θα συμβεί το θαύμα και μια μέρα ο Παντελής θα ξυπνήσει. Βοηθάει πολύ η ΠΑΟΚ, βοηθάει πάρα πολύ ο Σύνδεσμος Φίλων ΠΑΟΚ Λαχαναγοράς και έχουν βοηθήσει τον Παντελή εκατοντάδες φίλοι του ΠΑΟΚ, είτε αγοράζοντας μια κούπα, είτε μέσω των υπόλοιπων ενεργειών που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια, για να συνεχίσει να υπάρχει ελπίδα για τον μικρό Παντελή. Είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος να βοηθήσουμε όλοι, χωρίς να χρειαστεί πραγματικά να ξοδέψουμε τα 5 ευρώ είναι ένας καφές. Νομίζω δεν θα... Πολύ καλά και τα πρωτογωνιάτικα δώρα και αυτό και η έξοδή μας και όλα και τα ψώνια, ναι, οκ. Okay. Δεν θα χάσει κάτι. 5 ευρώ, παιδιά, 6997-15-15-15. Σε όποιο σημείο της Ελλάδος και αν βρισκόσαστε, παίρνετε ένα τηλέφωνο, θα σας βγει μαζί με την αντικαταβολή 5 ευρώ. 3 ευρώ κάνει μόνο η κούπα. Αυτά. Και έχεις τόση ώρα στέλνει για να πεις κάτι. Και εγώ έχω δει εδώ και μία ώρα περίπου, εντάξει. Ναι. Τραϊάννα Ανανία, την οποία εγώ δεν την ήξερα, το μιλάω ειλικρινά, πριν γίνει αυτό με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Δεν την ήξερα. Εντάξει, είναι λίγο. Δεν βλέπω τέτοια. Δεν βλέπω next top και. Δεν είναι τέτοιο στυλ γενικά, αλλά οκ, okay, ναι. Συμμετείχε σε κάποιο reality συγκεκριμένο, δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, δεν είναι παρακολουθώ. Ναι. Εντάξει, ξέρω μόνο τις πολύ γνωστές. Ναι. Την Καγιά την ξέρω, ας πούμε. Την Κουλιανού την ξέρω λίγο. Λοιπόν, ναι. Η οποία Τραϊάννα Ανανία πόζαρε γυμνή για καλό σκοπό. Ναι. Εντάξει. Για να μας ευαισθητοποιήσει, λέει, ενάντια στον ιό του AIDS και τα λοιπά. Ναι, σε περιοδικό γνωστό. Ναι. Οκ. Okay. Εντάξει. Είδες, αν δημοσιοποιείς συνομιλίες με ποδοσφαιριστή γνωστό, ναι, που δεν είπε κάτι ο άνθρωπος, πραγματικά, καλημέρα όμως, τι κάνεις, σε θυμάται και το περιοδικό και σου προτείνει να φωτογραφηθείς γυμνή, γιατί αλλιώς. Λέω τώρα εγώ, εντάξει, αυτή είναι η δική μου άποψη. Δύσκολο, αν δεν έκανε τον τόρο αυτό η. Κάτσε λίγο. Τραϊάννα Ανανία. Η Τραϊάννα Ανανία. Αν δεν έκανε τον τόρο με τον Κυριάκο, δεν θα ήταν, λέω εγώ, στους Έλληνες που θα κάνανε γυμνή φωτογράφηση στο περιοδικό με αφορμή την ημέρα του AIDS. Είδες όμως, να τα κέρδη. Κάνεις δώρο από εδώ, από εκεί. Δύο μέρες έπαιζε παντού στα site. Τι δύο μέρες. Η Τραϊάννα. Δύο εβδομάδες έπαιζε. Δύο εβδομάδες. Συνέχισε μετά κι άλλο και άλλο. Γιατί και αυτό η Τραϊάννα και δώσε απάντηση η Τραϊάννα. Και ήθελα να πω αυτό, οι άλλοι δεν θέλανε. Αλλά εμείς θέλαμε μετά, οι άλλοι δεν θέλανε. Θα το σκέφτεται ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Φωτογράφησε η Τραϊάννα. Από εδώ και πέρα ούτε για τίποτα. Σε κανέναν πουθενά. Το σεμνό αυτό κορίτσι εδώ με τη φωτογραφία. Εντάξει, μόλις τέτοια. Την πείραξη καλημέρα του Κυριάκου. Οκ. Απλά το σημειώνω και αυτό, δεν μπορούσα να το πω μέσα μου, δεν μπορούσε. Με πίεζε. Κράτο θυμό σου, Τέριο. Κράτο θυμό σου. Είναι αυτό, εντάξει, αυτό το γνωμικό θα μας ακολουθεί μέσα στο 19. Καλά, πλάκα. Εγώ το λέω στην καθημερινότητά μου πλέον. Δεν είναι. Έχει μπει μέσα μας αυτό το πράγμα. Το κράτο θυμό σου και κάνει σταυρό σου. Ναι, φυσικά. Ή τα μην μπει μέσα μας όμως, γιατί δεν θέλουμε να μάθουμε τόσο πράγματα. Ή τα όχι, καλό είναι να μην μπει. Ας γίνουν άλλοι σοφότεροι. Εμείς ας παραμείνουμε. Στις νίκες και πρώτοι. Ναι, και. Χωρίς να είμαστε πολύ σοφοί, ναι, να κερδίζουμε, δεν πειράζει. Είμαστε από αυτούς. Ναι. Δεν είμαστε από αυτούς που χάνουν και το διασκεδάζουν. Άμπρα, γιατί... δεν χρειάζεται, όχι. Λοιπόν, εντάξει, δεν χρειάζεται. Λέγαμε και πριν για τον Πρίγιοβιτς στο ξεκίνημα, δεν έχει ακόμα προκύψει, θα μάθουμε τις επόμενες ώρες για το αν όντως ισχύει η πρόταση της Άλλη Τιχάντη, είναι και αυτό ένα φημολογούμενο ενδιαφέρον. Μια ιστοσελίδα της Σερβίας, μία ακόμα, η Journal, έκανε μια ψηφοφορία για τους κορυφαίους Σέρβους ποδοσφαιριστές για το 2018. Ο Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς έφτασε μέχρι την 8η θέση. Εκεί τερμάτισε.
Εντάξει, ξεπέρασε τον Νίκολα Μιλένκοβιτς της Φιωρεντίνα και τον Ματίγια Νόστασης στη Σάλκε και τον ξεπέρασαν... Σκάνδαλο. Εντάξει. Όχι, σκάνδαλο. Βλέπω ποιο πράγμα έπρεπε να είναι. Έστω στην πεντάδα. Ο κορυφαίος είναι... Ο Μίτροβιτς. Μάλλον στο Final Four πέρασαν ο Μίτροβιτς, ο Νεμάνια Μάτιτς, ο Ντούσαν Τάντιτς και ο Λούκα Γιώβιτς. Ναι. Αυτοί θα διεκδικήσουν το βραβείο. Α, θα γίνει νέα ψηφοφορία. Ή θα γίνει νέα ή απλά θα ανακοινωθεί το αποτέλεσμα. Ναι. Από την ιστοσελίδα. Ξεπέρασαν τον Μπρίγιοβιτς ακόμα ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς της Λάτσιο και ο Λούκα Μιλιβόγεβιτς της Κρίσταλ Πάλας. Εντάξει, δεν τις λες και μιλητές ποσότητες όλους αυτούς. Εντάξει, ποιος Μιλιβόγεβιτς. Κάνει όμως καλά παιχνίδια και το Έλα μου ρε καλά. Κάνει καλά. Έλα αριστερικό, μην κολλάς τόσο παρελθόν. Κάνει καλά παιχνίδια. Εντάξει. Σκάνδαλο λοιπόν. Τώρα το αλλάζεις. Είσαι στο σελίδα Journal. Είδε ποιοι το περάσατε. Δεν νομίζω να είναι και πολύ αγκύρι. Δεν. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν την ήξερα. Έτσι κι αλλιώς, ναι, ξέρουμε άλλες από τη Σερβία. Αυτήν δεν την έχουμε ξαναδεί τόσες φορές. Όταν λοιπόν αποφασίσουν να παίξουν τίμια και να είναι στην πρώτη τριάδα τουλάχιστον ο Πρίγιοβιτς, ναι, θα ασχοληθούμε και πάλι με αυτήν την ιστοσελίδα. Ωραία. Πρίγιοβιτς 24. Θα κάνουμε μια ειδική στήλη στην εκπομπή και μια δική μας ψηφοφορία. Τώρα που λες στήλη, έχουν ηρεμήσει πολύ οι θαυμαστές της Νίνα Βέρμπλουμ. Γιατί? Αυτοί που τη γράφανε καλημέρα Νίνα. Δεν πουλάει πάρα πολύ, δηλαδή, μάλλον πλέον. Ανέβαζε, ας πούμε, η κοπέλα κεράσια. Ναι. Πενταγόντουσαν δύο. Νίνα, φάει μπουγάτσα. Οι καλοθελητές αυτοί. Δεν είναι. Τώρα, ναι, η αλήθεια έχει δίκιο. Περίμενε να δω. Ή τους έχει μπλοκάρει η Νίνα. Ναι, όχι, αλλά. Δες είναι... λίγο μήπως έχουμε κάνει καλό σχόλιο. Είναι αυτή που δεν σου βγάζει έτσι. Πώς... Βγάζει, ρε, ψώνιζε... ένα τείχο μπροστά τη. Ψώνιζε η κοπέλα, ξέρω εγώ. Ζαρζαβατικά. Όχι, έγραφε... δεν έχει, ούτε ένα δεν έχει. Έγραφε ο άλλος όταν την έβλεπε να ψωνίζει τη Μαναβική. Να πας στο καπάνι και αυτό. Θέλω να την κάνουν τη ζωή εύκολη. Η αλήθεια είναι πως δεν έχει. Πιστεύω ότι έχει μπλοκάρει. Πέρα από κάποιες φατσούλες, τέτοια emoticons που οκ. Okay, ναι, δεν έχει κάποια συμβουλή, ας πούμε, κάποια. Ή το άλλο, πες τον άντρα σου αυτό. Α, εδώ κάποιος τη ρωτάει που είναι μια συγκεκριμένη περιοχή στο Χόλμη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Το εξηγεί, το απαντάει κιόλας. 40 χιλιόμετρα από το Στοκχόλμη. Μπράβο. Πολύ καλό. Θέλει να πάει αυτός ή απλά βρήκε μια ερώτηση να τη κάνει για να... σε φωτογραφία με τον Πόντους έχει σχόλια από κάτω, εντάξει, που το λένε περαστικά, να προσέχεις την οικογένειά σου, τύχη και όλα αυτά, ναι. Αυτά τη σχολιάζουν. Δεν έχει στέριο, έχεις δίκιο. Μπράβο, δεν το είχα προσέξει αυτό. Δεν έχει τέτοια σχόλια, όπως είχε στην αρχή, που είχε πολλά. Όχι. Α, μας λείπεις, λέει εδώ ένα σχόλιο. Οκ. Okay. Δεν... Έλληνα, φίλου του ΠΑΟΚ. Μας λείπεις. Οκ. Okay. Αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο. Εντάξει, φαντάζομαι δεν έχει θέμα και η ίδια. Δεν της λείπουν τα σχόλια που διάβαζε. Οκ. Okay. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Όχι τα καλοκαιρινά που την περάσανε οι γενναίες 14. Τα καλοκαιρινά. Και μετά Νίνα Ψυχάρα για πάντα ΠΑΟΚΑΡΑ. Αν κάθεσε να δώσει σημασία στα καλοκαιρινά, πρέπει να πέρασε δύσκολα, δεν νομίζω ότι ασχολήθηκε. Μετά όμως, Νίνα Ψυχάρα για πάντα ΠΑΟΚΑΡΑ. Ναι, εντάξει. Αυτά λογικά είναι, αυτά συμβαίνουν παντού. Εντάξει, ναι. Δεν είναι περίεργο. Συμβαίνουν παντού. Λογικό. Οπότε. Έχεις καμιά έμπνευση για το Σαββατοκύριακο? Πάμε στο σοβαρό τώρα. Λίγο πριν κλείσουμε. Για ποδοσφαιρικά ή μπασκετικά? Ποδοσφαιρικά τώρα. Και με τον μπάσκετ ασχολείσαι? Τελευταία μόνο μπάσκετ παίζω, βασικά είναι η αλήθεια. Όχι σοβαρά τώρα. Και Ευρωλίγκα κιόλας. Και πάει καλά. Αλλά πρόταση. Πάνε λίγο πρέμιερ να δούμε τι έχει. Λοιπόν, παιδιά, πρέμιερ, ακούστε τι γίνεται. Να σου πω κάτι. Καταρχάς, ξεκινάμε τα βασικά. Ας μην παίξει κανένας αυτό το Σαββατοκύριακο και αυτό το Σαββατοκύριακο τη City. Γιατί εμείς εδώ όλοι, όσο την έχουμε παίξει τελευταία, κανένας μας δεν έχει πιάσει τίποτα. Επειδή έχω μελετήσει πάρα πολύ. Εντάξει, ναι. Και η πρέμιερ είναι από τα πρωταθλήματα που ξέρω. Επίσης, μην μου πεις την Τότεναμ τώρα. Σταμάτα. Θα με αφήσει να μιλήσω. Γιατί τότε να μου αφήσει, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά. Έλα, ναι. Δεν μου φαίνεται βέβαιος ο άσος της Λέστερ γιατί κέρδισε τη City την προηγούμενη αγωνιστική. Δηλαδή κάτι μου λέει ότι το 1,57 δεν θα βγει. Καλά, ένα το κρατούμενο. Το, okay. Το πόσα θα αρπάξει η Γούλφς δεν το γνωρίζω τότε. Να. Αλλά το Άντερ 2,5 είναι πάρα πολύ. Αγάπη, έχουμε πετύχει 11 γκολ σε 2 μάτς. Αν υπάρξει αγωνιστική που παρακάτω. Δεν θα πεις κάτι για τότε. Πάμε παρακάτω. Δεν θα μπορούμε να το πολύ καλός ο άσος της Γότφορντ. Η Νιουκάσελ έχει τα κακά της χάλια. Λίβερπουλ Άρσεναλ, γκολ. Συμφωνώ μαζί σου. Εσόπα.
Εντάξει, η Arsenal έχει 9 γκολ-γκολ στα 9 μάτς εκτός έδρας φέτος. Το σημείο του Σαββατοκύριακου. Πολύ φαβορή η Liverpool δικαιολογημένα. Μπορεί να είπε κάποιο ότι είναι υψηλό το 1,47. Αλλά παιδιά και η Arsenal είναι καλή εκτός έδρας. Α, μπορεί να παίξει συνδυασμό Liverpool άσο με γκολ-γκολ. Ναι. Καλό και αυτό. Πολύ, goal, πολύ καλό γκολ-γκολ μου φαίνεται στα δικά μου μάτια το Crystal Palace Chelsea. Ναι. Εντάξει, φαβορή φυσικά η Λονδρέζη, αλλά και η Crystal Palace έχει κάνει αρκετές κηδείες, οπότε. Και πιστεύω, αγάπη, ότι η City θα ξεσπάσει στην άμυρη της Southampton. Ναι, έτσι λέγαμε και την προηγούμενη αγωνιστική και περιμέναμε μόνο τη City για να πληρωθούμε. Η Southampton, κοίταξε, έχει τα κακά της χάλια. Καλά. Εχθές έχασε, αν δεν κάνω λάθος, από τη West Ham. Μέσα σε 6 λεπτά. Εντάξει, έχει 3 City στα τελευταία 4 μάτς η City. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει και τέταρτη σε 5 μάτς. Έτσι λέγαμε. Οπότε ένα over 2,5. Anytime Pogba. Που έχει, από τότε που φύγει ο Μουρίνιο, έχει γίνει ο ηγέτης της United ξαφνικά. Το Burnley West Ham δεν έχω ιδέα, πραγματικά. Και United Bournemouth, εάν αυτό δεν είναι over 3,5, τότε ποιο είναι. Μιλάμε για την κατεξοχήν ομάδα φέτος στον over την Bournemouth και μια United η οποία στα δύο μάτς με Solskjaer πάει πραγματικά τρένο. Περίμεναν πώς και πώς να το φάνε το Μουρίνι, αυτό φαίνεται. Έχουν απελευθερωθεί οι παίκτες. Σου λέω, Pogba, βγαίνουν βιντεάκια στο YouTube, στο Instagram, στο Twitter, παντού, που ξαφνικά έχει γίνει, τους τραβάει όλους τα αποδυτήρια. Οπότε όσοι θέλετε να με ακολουθήσετε, σας ξαναλέω, μην παίξετε τη Leicester. Δεν έχω καλό προαίσθημα. Over 2,5 την Tottenham, άστο τη Watford, goal-goal τη Liverpool, goal-goal τη Crystal Palace, over 2,5 τη Manchester City, αν θέλετε να πάτε στο διπλό και over 2,5, και over το Manchester United, Bournemouth, ακόμα και 3,5. Κερνάει ο Στέργιος. Αυτές είναι οι προβλέψεις μου. Δεν έχω δει καθόλου Ιταλία, δεν μου έκανε κάτι. Και δεν έχω την παραμικρή ιδέα για Championship, League One, League Two. Εντάξει, Τέργιο, θα τα θυμόμαστε τη Δευτέρα. Και τα λοιπά. Θα τα θυμόμαστε τη Δευτέρα και θα κάνουμε ταμείο. Θα σε έχεις αποτείνει κάτι εσύ στο μπάσκετ? Όχι. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Είμαστε μαζί από τις 2 ψέματα. Από τις 12 μέχρι τις 3. Οκ. Okay. Ναι. Λοιπόν, θα ακολουθήσει ο Γιώργος Παναγιωτίδης, έχω την εντύπωση. Ναι. Αυτά από εμάς. Φανταστικό πρόγραμμα του Λίμπερο. Εμείς επιστροφή τη Δευτέρα. Καλό λογικά. Μεσημέρι να έχετε. Ναι, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλά να περάσετε Σαββατοκύριακο. Όσοι μπορείτε. Όλη την Κυριακή. Παλατάκι. Στο Παλατάκι, 5 ώρα, τελευταίο μάτι το 2018. Ομάδα και κόσμος να πάρει μια μεγάλη νίκη. Να κλείσει ιδανικά το 2018. Και αυτό που έλεγε και ο Νίκος, ότι το 2018 ξεκίνησε με νίκη επί του Ολυμπιακού, ας τελειώσει και με νίκη επί του Ολυμπιακού. Και θυμίζουμε όσοι έχουν κερδίσει εισιτήρια για την Κυριακή από εδώ από το Λίμπερο, θα πάνε κανονικά στο γήπεδο πριν το παιχνίδι, στο σπιτάκι το άσπρο που είναι εκτός, όλοι νομίζω περνάτε από εκεί, υπάρχει λίστα με τα όνοματά σας. Και μια πλούσια εισιτήρια, ισχύουν κανονικά και τα εισιτήρια που είχαμε δώσει για το ΠΑΟΚ Πας Γιάννενα. Α, ναι. Αυτό έχουμε μπροστά μας το παιχνίδι με τον Πας Γιάννενα, όπως αποφάσισε σήμερα η Super League. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι, μένετε στο Λίμπερο 107 και 4.